Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στις ιστορίες μας. Ιστορίες μέρος δεύτερον και όπως και το πρώτο θα συζητηθούν. Καθώς απόψε φιλοξενούμε στην εκπομπή μας μία συνέντευξη ενός προσώπου που έχει συζητηθεί πάρα πολύ τον τελευταίο χρόνο ιδιαιτέρως. Μία συνέντευξη με τον Γιάννη Βαρουφάκη λοιπόν που θα προκαλέσει πολλά ρίχτερ. Σίγουρα. Κοίταξε, για να κυριολεκτούμε απόψε, δεν είναι ιστορίες, είναι ιστορία. Mm-hmm. Είναι μια ιστορία, μόνο που αυτή είναι η ιστορία της χρονιάς. Είναι η ιστορία της διαπραγμάτευσης από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι το δημοψήφισμα. Νομίζω ότι είναι το πιο πολυσυζητημένο δράμα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη τον τελευταίο χρόνο, χωρίς καμία αμφιβολία. Και είναι με την εκδοχή του ανθρώπου που πρωταγωνίστησε σε αυτό και είναι το πιο πολυσυζητημένο πρόσωπο του 2015, νομίζω, και όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Είναι η δική του εκδοχή, βέβαια. Και από αυτή την άποψη, αυτά που έχει να πει έχουν ενδιαφέρον. Είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν και αντιδράσεις, γιατί υπάρχουν και άλλες εκδοχές. Κοίταξε, Παύλο, νομίζω ότι αν είναι μια μέρα που δικαιολογεί τον τίτλο η εκπομπή, είναι η σημερινή. Με την έννοια ότι πραγματικά είναι ιστορίες. Είναι πολλές μικρές ιστορίες. Mm-hmm. Είναι ένα παρασκήνιο που περίπου το μαντεύαμε, το φανταζόμασταν, προσπαθούσαμε να το καταλάβουμε, αλλά βγαίνει μέσα από την mm-hmm. περιγραφή του κύριου Βαρουφάκη, ο οποίος το λέει με τον δικό του πολύ γλαφυρό τρόπο. Λέει πώς γνώρισε τον κύριο Τσίπρα. Λέει το αν ετοιμάστηκαν για το Plan B που δεν ήταν Plan B τελικά. Το αν και γιατί δεν plan μπόρεσαν. Δεν ήταν B. Ναι, ήταν Plan X, νομίζω. Τέλειωσε αλφάβητος όπως λέμε. Λοιπόν, το γιατί δεν μπόρεσε να δανειστεί ή αν προσπάθησαν να δανειστούν από την Κίνα και τη Ρωσία και ποιος έκοψε το δάνειο από την Κίνα. Πάμε μετά στις δραματικές στιγμές στο Eurogroup στη Ρίγα. Μας αποκαλύπτει κάτι πολύ ενδιαφέρον ότι έχει στο σπίτι του κάποια πολύ ενδιαφέροντα ντοκουμέντα για το τι ελέγχθη στο Eurogroup. Αλλά δεν τα έχει μόνο αυτό. Φαντάζομαι τρίχες κεφαλών να σηκώνονται στην Ευρώπη πολλές, από πολλές, αυτό. Πολλές. Mm-hmm. Και όχι μόνο από αυτό, θα σου λέγα, Παύλο. Και όχι και μόνο από αυτό, ναι. Και στο τέλος έχουμε τη διήγηση Βαρουφάκη για το πώς φτάνουμε στο δημοψήφισμα και το τι συμβαίνει εκείνη την κρίσιμη νύχτα του δημοψήφισματος. Νομίζω υπάρχει και ένα σημείο ακόμη που έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την εκδοχή του. Είναι αυτό το περίφημο σχέδιο που με τον Λόρδο Λαμόντ φτιάχνανε για ένα παράλληλο νόμισμα που δεν θα ήταν ακριβώς νόμισμα. Αυτό είναι κομμάτι του Plan Z. Είναι κομμάτι του Plan Z. Ωραία. Plan X. Σε διορθώνω και πάλι. Όχι, Z είναι το. Είναι Z ήταν του Ντράγκη. Το δικό μας ήταν X. Λοιπόν, καθίστε αναπαυτικά. Πάρτε κάτι μπροστά σας να έχετε να μασουλάτε ή να πίνετε και παρακολουθήστε μια συνέντευξη. Νομίζω που θα, ότι νομίζω, το λιγότερο μπορώ να πω είναι ότι θα συζητηθεί πολύ. Και απλώς να προσθέσω κάτι, γιατί νομίζω έχει τη σημασία του, ότι αν περιμένουν κάποιοι, οι οποίοι είναι θυμωμένοι ενδεχομένως τον κύριο Βαρουφάκη, ότι θα τον σκίζαμε στη σημερινή συνέντευξη με την κλασική έννοια του όρου, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός είναι να ακούσουμε τις ιστορίες όπως τις διηγείται ο κύριος Βαρουφάκης. Πρώτα προφανώς πρέπει να τον ακούσουμε και θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Κύριε Βαρουφάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είχα την καλοσύνη να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Θέλω καταρχήν, επειδή ενδιαφέρει πάρα πολύ το τι συνέβη αυτούς τους μήνες. Υπάρχουν ακόμα διάφορα έτσι ανεξερεύνητα, να το πω, μυστήρια. Εγώ θέλω λίγο να ξεκινήσω πιο πριν και να σας ρωτήσω πώς γνωριστήκατε με τον κύριο Τσίπρα. Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον κύριο Παπά, από τον Νίκο Παπά, το δεξί χέρι του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν τέλη του 10, αρχές του 11. Με ένα αίτημα να βρεθούμε να συζητήσουμε για τις ενστάσεις μου απέναντι στο πρώτο μνημόνιο και στη γενικότερη πολιτική στάση Αθηνών, Βρυξελών, Φραγκφούρτης. Έτσι ξεκίνησε η πρώτη μας συνάντηση. Και αυτή πώς εξελίχθηκε? Εσείς ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έλεγε τότε κάτι παράδοξο. Έλεγε ότι το μνημόνιο είναι δηλητήριο, ότι η Ευρώπη δεν θα αντέξει, αλλά ότι πρέπει να μείνουμε μέσα στην Ευρώπη για να βρούμε λύση. Αυτό δεν ήταν, να το πω έτσι, παντού αποδεκτό? Ούτε και σήμερα είναι. Αποτελώ μια πολύ μικρή μειοψηφία. Αλλά το πίστευα και το πιστεύω. Πίστευα ότι η διαδικασία που ξεκίνησε με το ελληνικό μνημόνιο ήταν αποδομητική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι ο μόνος τρόπος ένας πραγματικός ευρωπαϊστής να σταθεί όρθιος και να βοηθήσει προς την κατεύθυνση της διάσωσης της Ευρώπης και της ιδέας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ήταν να εναντιωθεί σε αυτές τις διαδικασίες. Όταν αρχίσατε να μιλάτε με τον κύριο Τσίπρα, συμφωνούσατε σε όλα, να το πω έτσι? Ήταν ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ήταν ξεκάθαρο ότι είχαμε μια διάσταση απόψεων όσο αφορά το θέμα της δραχμής. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι πολύ σύντομα. Ότι εκείνο θεωρούσε την δραχμή για λογική διέξοδο. Ότι είναι οπωσδήποτε κάτι το οποίο πρέπει να το σκεφτούμε. Αλλά πολύ σύντομα είδα μια σημαντική, αν θέλετε, ορίμανση στη σκέψη του Αλέξη Τσίπρα, γιατί μετά είχαμε και άλλες συνομιλίες στη διάρκεια
των δύο ετών που ακολούθησαν μέχρι τις εκλογές του 2012. Και πότε γίνεστε, ας το πούμε έτσι, κομμάτι του πιο κλειστού κύκλου που αρχίζει και την προετοιμασία για τις εκλογές? Το δεύτερο μνημόνιο ήταν αυτό που άλλαξε τα πάντα. Γιατί με το δεύτερο μνημόνιο υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη πόλωση μεταξύ εκείνων που το υποστήριξαν, στο οποίο εντάχθηκε και η Νέα Δημοκρατία, ενώ πριν υπήρχαν οι φωνές, οι αντιμνημονιακές και του Αντώνη Σαμαρά. Και μέσα από αυτή την πόλωση συνειδητοποίησα ότι η δύναμη του διαλόγου πλέον έχει εξαντληθεί. Ότι η ελληνική κοινωνία ήταν διαιρεμένη μεταξύ εκείνων που έλεγαν ότι εάν δεν υποταχθούμε στο δεύτερο μνημόνιο, στο PSI, σε όλη αυτή τη λογική που για μένα αποδομούσε και την Ελλάδα και την Ευρώπη, η Ελλάδα αντιμετώπιζε έναν αρμαγεδόνα και ο μόνος πολιτικός ο οποίος εξακολουθούσε να ενδιαφέρεται για την συζήτηση που είχαμε ξεκινήσει με όλους τους πολιτικούς από το 2010 ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Οπότε σιγά σιγά και καθώς πλησιάζαμε στις εκλογές, τη διπλή εκλογή Μαΐου-Ιουνίου του 2012, ήταν μια φυσική πορεία πραγμάτων όπου τελικά με οδήγησε στο να ενταχθώ σε αυτή την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα γίνονται αυτές οι εκλογές και χάνονται από τον κύριο Τσίπρα. Υπήρξε κάποια προετοιμασία, κάποιο σχέδιο σε αυτό το διάστημα που μεσολάβει, σε αυτά τα δύο χρόνια? Ναι, υπήρξε. Υπήρξε μια, αν θέλετε, εκθετική πορεία στην ορίμαση της σκέψης μιας μικρής ομάδας γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είχα καμία σχέση προσωπική με το ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα. Είναι γνωστό ότι δεν ήμουν καν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά παρατήρησα μία διαδικασία εκπόνησης πολιτικών και στρατηγικής που θεώρησα ότι, αν και θα έπρεπε να είναι πιο γρήγορη, γιατί οι εξελίξεις σε αυτές τις περιπτώσεις μιας ραγδαίας κρίσης τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα, ιδίως με την εμπλοκή τη δική μου στις ΗΠΑ, όπου ο λόγος του Αλέξη Τσίπρα όσο αφορά τη θέση του με το ευρώ έγινε μεστός, περιεκτικός και θα έλεγα και ιδιαίτερα πιστικός σε κύκλους της Δύσης, των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα. Αυτή ήταν μια διαδικασία που νομίζω εντάσσεται σε αυτό το κλίμα στο οποίο αναφέρεστε. Φτάνουμε όμως το Σεπτέμβριο, πριν από τις εκλογές, όπου ο κύριος Τσίπρας εξαγγέλει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το περίφημο πρόγραμμα, όπου εσείς είστε τελείως αντίθετος. Έτσι, είναι η πρώτη φορά που θυμάμαι εκείνη την περίοδο να έχετε κάποια πολύ ανοιχτή διαφωνία με τον κύριο Τσίπρα. Είναι αλήθεια. Και ήταν κάτι το οποίο με είχε ανησυχήσει. Γιατί ενώ είχαμε συμφωνήσει ότι θα αναλάβω ένα σημαντικό μέρος της διαπραγμάτευσης σε περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ σχηματίσει κυβέρνηση, και είχα θέσει ως όρο την άμεση εμπλοκή μου στην εκπόνηση της οικονομικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, το έμαθα από τις εφημερίδες. Ήμουνα στις ΗΠΑ όπου δίδασκα στο Τέξας και όταν το διάβασα, αμέσως συνειδητοποίησα ότι υπάρχει μια πλήρης αναντιστοιχία μεταξύ μιας δηλεολογισμένης πολιτικής διαπραγμάτευσης και αυτού του προγράμματος. Υπήρχαν ανακρίβειες μέσα, υπήρχαν λαϊκισμοί. Παρόλο ότι οι γενικές γραμμές με κάλυπταν, ότι έπρεπε να υπάρξει μια σταθεροποίηση της ελληνικής κοινωνικής οικονομίας, ότι έπρεπε να προστατευτούν κάποιες κοινωνικές ομάδες. Όλα αυτά ήταν βεβαίως πράγματα με τα οποία ήμουν σύμφωνος. Αλλά ότι θα πάρεις δισεκατομμύρια, κάποια δισεκατομμύρια από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για να τα ρίξεις στην ανάπτυξη ή για να καλύψεις τα κόκκινα δάνεια χωρίς διαπραγμάτευση, αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν έστηκε στη βάση των κανονισμών και των διαδικασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν όμως σας πήρε τηλέφωνο και σας είπε να γυρίσετε, να είστε υποψήφιος βουλευτής και υποθέτω ταυτόχρονα σας είπε ότι θα αναλάβετε και το οικονομικό επιτελείο, δεχτήκατε παρά τις διαφωνίες. Έτσι δεν είναι η πολιτική. Απέσπασα τη δέσμευση ότι το πρόγραμμα αυτό θα αναπροσαρμοστεί ανάλογα με τη διαπραγματευτική στρατηγική. Δεν είχα καμία όρεξη ποτέ στη ζωή μου να εμπλακώ ως υπουργός, ούτε καν ως βουλευτής. Αλλά κύριε Παπαχελά, όταν έρχεται μια στιγμή που μετά από 5-6 χρόνια συστηματικής κριτικής που ασκείς στην ασκούμενη πολιτική, ο ενδυνάμει πρωθυπουργός σου λέει «Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα», εκείνη τη στιγμή ένιωσα την υποχρέωση να αναλάβω αυτό το πόστο. Γνωρίζοντας, έχοντας τα μάτια μου πλήρως ανοιχτά στις δυσκολίες που εγκυμονούσε αυτό το εγχείρημα. Τώρα, εγώ θέλω να καταλάβω, εάν είχατε καταλήξει μόλις σε πάση περιπτώσει αναλάβατε, μαζί με τον κύριο Τσίπρα σε κάποιο δόμα, σε κάποια στρατηγική. Εγώ, όπως το καταλαβαίνω, η στρατηγική ήταν: κάνουμε μια διαπραγμάτευση σκληρή. Εάν δεν πετύχουμε, πρώτον, μια καλή λύση στο χρέος και δεύτερον, ένα
άλλο μνημόνιο, ένα άλλο πακέτο, τότε απειλούμε με μια μονομερή χρεοκοπία. Ότι δεν πληρώνουμε τον Δούνο του και τον Εκουτού. Το λέω σωστά? Δεν θα το έλεγα με αυτά τα λόγια. Σε καμία περίπτωση μια διαπραγμάτευση δεν μπορεί να σου εξασφαλίσει ό,τι θέλεις. Θα οδηγήσει στην καλύτερη περίπτωση σε έναν έντιμο συμβιβασμό. Το οποίο σημαίνει ότι θα υπάρξουν πολλές υποχωρήσεις από τη δική σου μεριά, πολλοί συμβιβασμοί. Αυτό που θεωρούσα ότι δεν έπρεπε να αποτελεί θέμα συμβιβασμού ήταν η ακολουθία της λύσης που έπρεπε. Και νομίζω ότι αυτό ισχύει έτσι κι αλλιώς και σήμερα. Εάν είχαμε αυτή την αναδιάρθρωση χρέους στην αρχή, χωρίς κουρέματα, μέσα από έξυπνα swaps, όπως έλεγα και επί υπουργές μου, και ταυτόχρονα ένα χαμηλό πρωτογενές πλεώνασμα, δηλαδή χαμηλή λιτότητα, να εξαφανιστεί αυτό το όνειδο της συνεχώς επιταχυνόμενης λιτότητας, μετά εγώ προσωπικά, και νομίζω είχα πείσει και τον Πρωθυπουργό, ήμασταν ανοιχτοί σε μεγάλους συμβιβασμούς όσο αφορά τις μεταρρυθμίσεις, όσο αφορά το ασφαλιστικό, όσο αφορά τη φορολόγηση, το καθεστώς φορολογίας, την φορολογική διοίκηση και γενικότερα τις αγορές προϊόντων κ.ο.κ. Αυτή ήταν η διαδικασία. Αλλά χωρίς ένα διαπραγμάτευση για το χρέος και έναν σοβαρό στόχο όσο αφορά το πρωτογενές πλεώνασμα, η ελληνική οικονομία δεν είναι βιώσιμη. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Έχετε ο Ολλανδός ομολογό σας, που είναι η πρώτη του επίσκεψη επασχετώσεις στην Ελλάδα. Σας βλέπει τώρα, καταλαβαίνω ότι στο παρασκήνιο, πίσω από κλειστές πόρτες, εσείς του είπατε αρκετά ανοιχτά ότι όταν σας ρώτησε και τι θα κάνετε αν δεν έχουμε συμφωνήσει μέχρι το καλοκαίρι, είπατε ότι δεν θα πληρώσουμε. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Δεν φτάσαμε εκεί. Η συζήτηση ήταν πολύ πιο στα κάτω, αν θέλετε. Με ρώτησε αυτό που μου είχε ρωτήσει και στο τηλέφωνο δύο μέρες πριν, όταν κλείναμε το ραντεβού. Μου είχε θέσει το ερώτημα στο τηλέφωνο, τι σχεδιάζετε να κάνετε με το ελληνικό πρόγραμμα. Και του είπα, αυτό που είπα και στο πρώτο Eurogroup αργότερα, ότι εδώ έχουμε δύο ατζέντες. Έχουμε το μνημόνιο. Υπάρχει το πρόγραμμα στο οποίο υπάρχει μια δέσμευση από το ελληνικό κράτος, άσχετο αν συμφωνώ ή διαφωνώ με αυτό. Την άλλη μεριά υπάρχει και το δικό μας πρόγραμμα. Στόχος μας είναι να υπάρξει μια έντιμη διαπραγμάτευση ώστε αυτά τα δύο να παντρευτούν. Να υπάρξει ένα συμβιβασμό μεταξύ αυτών των δύο. Στο τηλέφωνο ο κ. Ντάιζελμπλουμ μου είχε πει: αυτό ακούγεται πολύ καλό. Στο γραφείο μου, δύο μέρες μετά, τρεις μέρες μετά, μου έθεσε πάλι το ίδιο ερώτημα. Του έδωσα πάλι την ίδια απάντηση. Και γυρνάει και μου λέει, verbatim, this will not do. Αυτό δεν αποτελεί βάση συζήτηση ουσιαστικά. Οπότε του λέω, τον ρώτησα με τη σειρά μου, δηλαδή τι εννοείται. Λέει, έχεις μια επιλογή. Είτε αποδέχεσαι το πρόγραμμα όσα έχει, ή το πρόγραμμα χτυπάει τα βράχια. Και με αυτό, για να μην σας πω λόγο τώρα τι εννοούσα, είναι κλείσιμο των τραπεζών. Την τρίτη μέρα δηλαδή που ήμουν ουσιαστικά στο Υπουργείο Οικονομικών, ο πρόεδρος του Eurogroup σου λέει, είτε θα αποδεχθείς το πρόγραμμα που ούτε ο κ. Σαμαράς τελικά δεν αποδέχτηκε, γι' αυτό δεν έκλεισε την αξιολόγηση, είτε σου κλείνουν τις τράπεζες. Αυτό ήταν γνωστό ότι θα συμβεί. Ένα χρόνο πριν, 1,5 χρόνο πριν, έκανα εισηγήσεις στον κύριο Τσίπρα ότι αυτό θα ήταν το σκηνικό του εκβιασμού. Μάλιστα, σε μια συνέντευξη 9 Δεκεμβρίου στον Αντένα, είχα πει ακριβώς αυτό. Ότι αν δεν είμαστε διατεθειμένοι να αντιμετωπίσουμε την απειλή του κλεισίματος των τραπεζών από την Τρόικα, τότε δεν υπάρχει λόγος να εκλεγούμε. Αυτά ήταν τα λόγια τα οποία είχα χρησιμοποιήσει. Ποιο ήταν το όπλο το οποίο είχαμε απέναντι σε αυτή την απειλή? Το κούρεμα των ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα 27 δις που συνεχίζαμε να χρωστάμε, που ήταν το μοναδικό, η μοναδική φέτα του ελληνικού δημόσιου χρέους που παρέμενε στο ελληνικό δίκαιο και άρα ήταν καθόλου νόμιμο για την ελληνική κυβέρνηση να τα αναδιαρθρώσει. Θα ήταν μία κίνηση η οποία θα δημιούργησε τεράστια προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Άρα, αυτό ήταν το σκηνικό. Άρα, καλά σας το είπα. Του είπατε βασικώς ότι δεν θα πληρώσουμε αυτά τα ομόλογα της Εκουτού το καλοκαίρι. Όχι, δεν χρειάστηκε αυτά. Δεν φτάσαμε. Αν χρειαζόταν, θα το έλεγα. Η συζήτηση πώς τέλειωσε, δηλαδή μέσα? Η συζήτηση δεν έφτασε σε αυτό το σημείο. Γιατί ουσιαστικά μου ετέθη το τελεσίγραφο. Για πόσες μέρες είχατε χρήματα εσείς ως κράτος εκείνες μέρες? Είχατε μια καθαρή εικόνα? Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Χαίρομαι που με ρωτάτε αυτό το ερώτημα, γιατί θα καταλάβετε από την απάντησή μου την απελπισία του να είσαι υπουργός οικονομικών
μετά την 25η Ιανουαρίου. Την πρώτη μέρα που πήγα στο Υπουργείο, κάλεσα σύσκεψη με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και έθεσα ακριβώς αυτό το ερώτημα. Η απάντηση ήταν, κύριε Υπουργέ, έχουμε καιρό. Έχουμε 12 μέρες. Δεν νομίζω να έχει υπάρξει Υπουργός Οικονομικών που να αναλάβει. 12 μέρες. Ναι, έχουμε 12 μέρες. Και κύριε Παπαγγελάτο, το γεγονός ότι φτάσαμε μέχρι και τον Ιούνιο, καταφέροντας να πληρώνουμε και μισθούς και συντάξεις και το ΔΝΤ και άλλους πιστωτές, ήταν ένας άθλος διαχείρισης των οικονομικών του κράτους. Θέλω σε αυτό το σημείο, θα δούμε με τους τηλεθεατές την περίφημη συνέντευξη τύπου που είχατε με τον κ. Ντάζιμπλαμ. Mm-hmm. Πάμε τι όλα να τη δούμε. Η κυβέρνησή μας θα πορευθεί με γνώμονα την μέγιστη συνεργασιμότητα με τους θεσμοθετημένους νόμιμους θεσμούς της Ευρωζώνης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά με μία επιτροπή τριμερή που στόχο έχει την εφαρμογή ενός προγράμματος, του οποίου εμείς θεωρούμε τη λογική είναι αντιευρωπαϊκή. Με αυτή την, αν θέλετε, και σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σαθρά δομημένη επιτροπή, δεν έχουμε στόχο να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Θα μας πείτε τι ακριβώς συνέβη εκεί, διότι έχουμε ακούσει πολλές ερμηνείες. Έχουμε ακούσει ότι η Τρόικα τελείωσε, έχουμε ακούσει ότι... Mm-hmm. Τι ακριβώς συνέβη. Στη συνέντευξη τύπου είχαμε συμφωνήσει ότι... Γιατί ξεκίνησε πολύ ομαλά τη συνέντευξη. Πολύ ομαλά, γιατί ήταν συμφωνημένο ότι θα ξεκινήσει ομαλά. Είχα ελέγξει τι θα πει, είχε ελέγξει τι θα πω, γιατί πάρα πολύ σωστά και είμαι χαρούμενος που έγινε αυτό. Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα καλό κλίμα. Παρά το γεγονός ότι είχε ξεκινήσει πάρα πολύ άσχημη συνεργασία μας μέσα από τον τελεσίγραφο με το καλημέρα. Όλα πήγαν καλά, μέχρι που ήρθε η ώρα, η στιγμή των ερωτοαπαντήσεων. Ένας Έλλην δημοσιογράφος μου έθεσε το ερώτημα τι θα κάνουμε με την Τρόικα. Και έδωσα μια απάντηση που θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα μετριοπαθής. Η Τρόικα είναι μια λέξη που εφευρέθηκε το 2010 ως αποτέλεσμα εκείνου του μνημονιακού δανείου που στόχο είχε να προσποιούμαστε ότι το ελληνικό δημόσιο δεν πτώχευσε, ότι ήταν ένα πρόβλημα έλλειψης ρευστότητας όταν δεν ήταν και να μπούμε σε μια διαδικασία ύφεσης χρέους που θα αποδομήσει την Ελλάδα. Μάλιστα, η χορογραφία αυτών των απεσταλμένων των τριών θεσμών που ερχόντουσαν όλοι μαζί, φτάναν στο Ελευθέριος Βενιζέλος, κατέβαιναν με τα αυτοκίνητα, με περιπολικά, εισέβαλαν στα Υπουργεία, είχαν τους υπουργούς έξω από το γραφείο τους να τους περιμένουν να τους μιλήσουν. Αυτό δημιουργήσε μια εικόνα απαξίωσης της ελληνικής κυριαρχίας που έθετε τον Έλληνα, το μέσο Έλληνα πατριώτη, κόντρα σε οποιαδήποτε διαδικασία μεταρρύθμισης. Και εξήγησε ότι η Ελλάδα χρειάζεται βαθιές μεταρρυθμίσεις. Αλλά ο ελληνικός λαός πρέπει να εγκαλιάσει αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Γι' αυτό αυτή η τροϊκανή διαδικασία δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είναι κάτι μάλιστα που με τον κύριο Ντάζερ που είχαμε συζητήσει στο γραφείο μου μία ώρα πριν και ήταν στο μόνο που σχεδόν είχαμε συμφωνήσει. Έδειξε να το κατανοεί αυτό. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση όταν μετά από αυτή την ιδιαίτερα μετριοπαθή τοποθέτηση θύμωσε σε βαθμό που ουσιαστικά να χάσει το επικοινωνιακό παιχνίδι, αρνήθηκε να μου το δώσει στο χέρι και έσκυψε στο αυτί μου και μου λέει «You just killed the Troika». Μόλις σκότσε την Τρόικα. Εκείνο το βράδυ τηλεφωνάει ο κύριος Ντράγκη και άλλοι στον κύριο Τσίπρα ανήσυχοι. Η ανησυχία τι ήτανε? Η απειλή αυτή ότι δεν θα πληρώσουμε το καλοκαίρι του Νεκουτού? Μα δεν υπήρξε τέτοια απειλή. Σε καμία περίπτωση. Εκείνη τη μέρα. Σας είπα, δεν φτάσαμε σε αυτή τη συζήτηση. Πάμε στο Eurogroup τώρα. Οι πρώτες εντυπώσεις, ποιος είναι το αφεντικό στο Eurogroup? Καλά, αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν χρειάζεται να ρωτήσετε οποιονδήποτε. Ο κύριος Σόιμπλε, βεβαίως. Αλλά όχι συστηματικά. Είναι το αφεντικό το 95-96% του χρόνου. Πού και πού υπάρχουν στιγμές όταν αυτονομείται ο πρόεδρος του Eurogroup, επειδή έχει κάποια γραμμή από την κυρία Μέρκελ, η οποία συγκρούεται με αυτή του κύριου Σόιμπλε. Πάμε όμως λίγο πίσω από το Eurogroup, μεταξύ της πρώτης συνάντησης με Ντάιζερμπλουμ και πρώτου Eurogroup, επειδή υπάρχει ένα γεγονός μεγάλης σημασίας κατά με, για τη σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θυμάστε ότι μετά την εκλογή μας, το χρηματιστήριο, το ελληνικό χρηματιστήριο και ιδίως οι μετοχές των τραπεζών έκαναν βουτιά.
ιδίως με αυτή την πολύ κακή ατμόσφαιρα και στη συνέντευξη τύπου με τον Ντάιζελμπλουμ. Αμέσως πήγα στο Λονδίνο. Μέσα σε μία μέρα είχα τρεις συναντήσεις με πάνω από 300 τραπεζίτες και εκπροσώπους ταμείων στο Λονδίνο. Αυτά Κυριακή 1η Φεβρουαρίου. Θέλω να σας θυμίσω ότι το ελληνικό χρηματιστήριο ανέβηκε 13% και οι ελληνικές συμμετοχές τουλάχιστον 20%. Την μεθ' επόμενη μέρα, ο κύριος Ντράγκη και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τράβηξαν το waiver, χωρίς κανένα λόγο και αιτία, και από τότε ξεκίνησε αυτή η συνειδητοποίηση εκ μέρους μας ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν ήταν μια κεντρική τράπεζα που στόχο είχε να μας βοηθήσει στη σύναψη καλών σχέσεων με τους επενδυτές και στη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας που θα οδηγήσει σε μια έντιμη συμφωνία. Πάμε τώρα στο Eurogroup. Mm-hmm. Πάτε στο πρώτο Eurogroup. Η κριτική που σας ασκείτε είναι ότι παρουσίασατε κάτι πάρα πολύ γενικό, πάρα πολύ θεωρητικό, το οποίο δεν είχε τίποτα να κάνει με ένα συγκεκριμένο και απτό πρόγραμμα. Εσείς τι κάνατε πρώτον και τι αντίδραση είχατε εκεί? Ο στόχος εκεί δεν είναι να μιλήσεις με συγκεκριμένα νούμερα, να μιλήσεις για το πρωτογενές πλεόνασμα που θέλεις να πετύχεις. Ένας βασικός λόγος που μπορείς να το κάνεις αυτό είναι ότι κανένας δεν είναι πληροφορημένος. Δεν έχουν ούτε μία σελίδα μπροστά τους οι υπόλοιποι Υπουργοί Οικονομικών των προτάσεών σου. Οπότε, χρησιμοποίησα τον χρόνο μου και η ομιλία μου, άμα θέλετε, υπάρχει στο διαδίκτυο, μπορείτε να τη δείτε. Την έχω ανεβάσει εγώ. Γιατί υπάρχει μια τεράστια αναντιστοιχία μεταξύ αυτού που λέγεται ότι είπα και αυτού που είπα. Στόχος μου ήταν ένας. Να καταδείξω την πεποίθησή μας ότι πρέπει να βρεθεί ένας συμβιβασμός μεταξύ του δικού μας προγράμματος και του προϋπάρχοντος μνημονιακού προγράμματος. Αμέσως μετά μίλησε ο Μισελ Σαπέν, ο Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, ο οποίος συμφώνησε. Και μάλιστα είπε ακριβώς τα ίδια πράγματα με δικά του λόγια. Τρίτος μίλησε ο κ. Σόιμπλε, ο οποίος η απάντησή του στον κ. Σαπέν περισσότερο και όχι σε μένα ήταν ξεκάθαρη. Οι εκλογές δεν μπορούν να οδηγήσουν στην αναθεώρηση ενός υπάρχοντος προγράμματος. Με άλλα λόγια, οι εκλογές δεν μπορούν να αλλάξουν τίποτα. Αυτή είναι η στοιχομηθεία μέσα σε ένα Eurogroup. Στις 11 Μαΐου καταθέσαμε από το Υπουργείο Οικονομικών το δικό μας μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα δημοσιονομικής πολιτικής, το οποίο ήταν συγγραμμένο από παράγοντες του Υπουργείου, αλλά ταυτόχρονα από τον Jeffrey Sachs του Πανεπιστήμιου του Κολούμπια, από τον Λόρδο Λαμόντ, από τον Λάρι Σάμερς, μια σειρά από πολύ σημαντικούς ανθρώπους που κανένας δεν μπορεί να τους κατηγορήσει ότι ήταν ιδιαίτερα αριστεροί, μάλιστα. Σιγή ηχθείως από την άλλη μεριά. Πλήρης άρνηση να υπάρξει συζήτηση από αυτού, να μου πούν γιατί το απορρίπτουν. Καμία συζήτηση. Και ταυτόχρονα συνεχείς διαρροές στους Financial Times, στη Wall Street Journal, στη δική σας καθημερινή κ.ο.κ. ότι πηγαίναμε χωρίς προτάσεις. Ενώ ήταν ακριβώς το αντίθετο. Σας λέω, ούτε μία σελίδα πρότασης από την Τρόικα. Παρά μόνο 25 Ιουνίου, σε εκείνο το ιδιαίτερα σημαντικό Eurogroup, όπου μου παρουσιάστηκε εντός του Eurogroup το τελεσίγραφο που αποτελείται από τρία κεφάλαια και αυτό το οποίο τελικά ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να θέσει σε δημοψήφισμα και στην κρίση του ελληνικού λαού. Πριν φτάσουμε εκεί. Αντιλαμβάνομαι ότι εσείς έχετε ηχογραφήσει, να το πω έτσι, όλα τα Eurogroups πλην του πρώτου. Είναι αλήθεια. Και να σας πω γιατί. Το πρώτο κράτησε πάνω από 10 ώρες. Επειδή ήταν και το βάπτισμα του πυρός, πρέπει να σας πω, και ήταν ένα ιδιαίτερα έντονο Eurogroup, όπου έφτανες στα όρια της σωματικής εξόντωσης. Όπως φαντάζομαι και οι προηγούμενοι Υπουργοί Οικονομικών θα ένιωσαν, ο κ. Στουρνάρας, ο κ. Βενιζέλος, ο κ. Παπακοσταντίνου. Συνειδητοποίησα, βγαίνοντας από αυτό, ότι εάν πάω στο Υπουργικό Συμβούλιο, στη Βουλή, και μου ζητηθεί να απαντήσω σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Τι είπε, ποιος, πότε, απάντηση του άλλου. Δεν θυμόμουν. Ήταν αδύνατο. Ζήτησα από τη ΜΕΑ, από τη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία, να μου δώσουν τα πρακτικά. Και τότε συνειδητοποίησα με απίστευτη έκπληξη ότι δεν κρατιόνται πρακτικά. Ήταν ηθική μου υποχρέωση ως Υπουργός Οικονομικών μιας χώρας η οποία βρίσκεται στην κόψη του ξηραφιού, να μπορώ να απαντώ στα ερωτήματα του Πρωθυπουργού, των συναδέλφων στο Υπουργικό Συμβούλιο, των βουλευτών και των δημοσιογράφων, στο τι είπε, ποιος, πού, εφόσον κρίνω ότι πρέπει να το πω. Οπότε είχα υποχρέωση να τα ηχογραφώ,
Νομίζω ότι όλοι το ηχογραφούν. Αν δεν το κάνουν, πράττουν πάρα πολύ άσχημα. Άρα έχετε όλα τα Eurogroups εκτός από το πρώτο, καταλαβαίνω. Έτσι. Τώρα θέλω να σας ζητήσω να μας παίξετε κάτι από αυτά. Όχι, δεν είναι περίπτωση. Γιατί, ξέρετε κάτι, σε τελική ανάλυση, κατηγορήθηκα ότι παραβίασα το confidentiality, την εμπιστευτικότητα. Είμαι ο μόνος που δεν την παραβίασα. Γιατί... Αυτά δεν θα φανούν σε κάποιο βιβλίο ή κάπου αλλού κάποια στιγμή. Δεν γνωρίζω να σας πω. Δεν έχω στόχο να τα χρησιμοποιήσω προς το παρόν. Αυτά τα έχει ακούσει ο Πρωθυπουργός, δηλαδή κάποια στιγμή όταν σας έλεγε τι ακριβώς έγινε. Κοιτάξτε, όταν μετά την Ρήγα, το Eurogroup εκείνο της 24ης Απριλίου, εμφανίστηκαν στον τύπο όλα και να τα απίστευτα ρεπορτάζ για το δήθεν τι υπόθηκε εναντίον μου, πρέπει να σας πω ότι έδωσα στικάκια με την ηχογράφηση στα μέλη της πολιτικής ομάδας διαπραγμάτευσης. Αν τα άκουσαν ή δεν τα άκουσαν, δεν γνωρίζω. Αλλά εγώ τα κατέθεσα αυτό για να γνωρίζουν πολύ καλά τι υπόθηκε σε σχέση με αυτό που έλεγαν ότι υπόθηκε. Απλώς για να το καταλάβω, μου λέτε ότι υπήρχε ένας σχεδιασμός συγκεκριμένος. Συγκεκριμένος σχεδιασμός. Το Plan X όμως, Plan B, πείτε το έτσι. Ο λόγος που είπαμε X είναι γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Plan Z. Το Plan Z. Εμείς το είπαμε X. Τώρα, ελήφθη μια πολύ σημαντική απόφαση το Φεβρουάριο, στο τέλος Φεβρουαρίου, mm-hmm. που ήταν για την επέκταση του προγράμματος. Σωστά. Πέστε μας λίγο, καταρχήν, αυτό γίνεται σε δύο δόσεις. Είναι μία στις Βρυξέλλες, όπου είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εκεί και εσείς είστε στο Eurogroup. Σωστά. Και μετά είναι ένα teleconference, στο οποίο δίνετε εσείς το τελικό OK. Ναι, είναι η 20η Φεβρουαρίου και είναι και η 24η Φεβρουαρίου, για να είμαστε επακριβείς. Στην 20η Φεβρουαρίου, στη διάρκεια του Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου, είχαμε ένα μοναδικό φαινόμενο. Ήταν η πρώτη φορά, αναφέρθηκα προηγουμένως στον κύριο Σόεμπλε που είναι αν θέλετε, ο ενορχιστρωτής και διευθυντής ορχήστρας του Eurogroup, εκτός από εκείνη την περίπτωση. Σε εκείνο το Eurogroup, ο κύριος Σόεμπλε μίλησε 22 φορές. 22 φορές. Ο κύριος Σόεμπλε, ξέρετε, στα Eurogroup, περιμένει να μιλήσουν πρώτα άλλοι υπουργοί οικονομικών, οι οποίοι, αν θέλετε, έχουν μια ευγενή άμυλα μεταξύ τους για το ποιος θα γίνει πιο αρεστός στον κύριο Σόεμπλε. Και μετά βγαίνει ο κύριος Σόιμπλε με η λεγόμενη ως statesman και μιλάει ήρεμα, γαλήνια, με τον τρόπο του. Στο συγκεκριμένο Eurogroup μίλησε πρώτος και μίλησε τελευταίος. Και σας διαβεβαιώ ότι αυτές τις 22 φορές, γιατί τις μέτραγα, που μίλησε, κάθε φορά που μιλούσε ήταν και λιγότερο πιστικός και περισσότερο εκνευρισμένος. Ο λόγος ήταν ότι ο κύριος Ντάιζελμπλουμ ξεκάθαρα είχε προσυμφωνήσει με την κυρία Μέρκελ ότι θα μας δώσει αυτό που ζητούσαμε. Ένα κοινό ανακοινωθέν του Eurogroup, στο οποίο να αναγνωρίζεται, να μην υπάρχει αναφορά στο μνημόνιο, να αναγνωρίζεται ότι θα κριθεί η ελληνική κυβέρνηση από ένα κατάλογο μεταρρυθμίσεων που θα είναι αποτέλεσμα συγκερασμού. Αυτή ήταν η μεγάλη επιτυχία της 20ης Φεβρουαρίου, η οποία αναιρέθηκε 4 μέρες μετά. Η συμφωνία, να σας θυμίσω, έλεγε ότι θα έχουμε στείλει στους θεσμούς τον κατάλογο των μεταρρυθμίσεων που εμείς προτείνουμε. Όπου λένε την έκθεση ιδεών, απαντάει η Τρόικα. Όχι, δεν είναι καθόλου. Όχι, απάντηση Τρόικα, δεν σας είπα ότι. Ούτε η Τρόικα το είπε αυτό. Εκεί. Το είπε μετά. Να σας πω ακριβώς τι συνέβη. Εκείνο το Σαββατοκύριακο. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο. Γυρνάμε 20 του μηνός πίσω και σηκώνουμε τα μανίκια. 2-3 άνθρωποι. Μην νομίζετε ότι ήμασταν πολλοί, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις όταν πρέπει εντός 48 ώρων να φτιάξεις ένα κατάλογο μεταρρυθμίσεων πάνω στον οποίο θα δεσμευτεί η χώρα, καταλαβαίνετε για τι πίεση μιλάμε. Ήμασταν 2-3 άνθρωποι, ήμασταν σε συνεχή ανοιχτή ακρόαση, επικοινωνία, emails, με τους εκπροσώπους της παλιάς Τρόικας, έτσι, με τον κύριο Ντέκλαν Κοστέλο, από τον αντίστοιχο της Κεντρικής Τράπεζας, τον κύριο Τόμψεν κτλ. Ξεκινάει το teleconference, στο οποίο ήμουν μόνος μου στο γραφείο μου, με ένα χταπόδι όπως λέγεται. Είχα την εντύπωση, στο πνεύμα της συμφωνίας, ότι θα ήταν ένα διαδικαστικό τηλεφώνημα, teleconference, στο οποίο οι θεσμοί θα συμφωνούσαν με αυτό που είχαν ήδη συμφωνήσει. Ο κύριος Ντάιζελμπλουμ είχε πει στο τέλος του Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου ότι δεν θα γίνει καμία συζήτηση επί της ουσίας σε αυτό το teleconference. Ήταν ένα τυπικό βήμα και εγώ προσανατολιζόμουν στην επόμενη μέρα της σκληρής διαπραγμάτευσης και της σκληρής δουλειάς.
έτσι ώστε αυτές οι μερικές σελίδες, ο κατάλογος των μεταρρυθμίσεων, να αποκτήσουν σάρκα και οστά. Δυστυχώς, οι εκπρόσωποι των τριών θεσμών, ο κ. Μοσκοβισή, ο κ. Ντράγη και η κυρία Λαγκάρντ, συνεννοημένοι προφανώς, γιατί υπήρχε πλήρη σύμπτωση ακόμα και φραστική, ξεκίνησαν να λένε ότι ναι, συμφωνούμε ότι αυτός ο κατάλογος είναι αποδεκτός, αλλά δεν υποκαθιστά το μνημόνιο, το MOU. Εκείνη τη στιγμή, όταν μου δόθηκε ο λόγος, απέρριψα αυτή την άποψη. Είπα ότι ο μόνος λόγος που βρισκόμαστε εδώ, ο μόνος λόγος που δεν επήλθε συμφωνία στο πρώτο γύρο και στο δεύτερο και χρειάστηκε το τρίτο της 20ης Φεβρουαρίου, ήταν ότι εμείς επιμέναμε ότι πρέπει ο νέος κατάλογος που θα συμφωνήσουμε από κοινού να είναι η νέα βάση. Εάν είναι να προσθεθεί αυτό στο προηγούμενο μνημόνιο, τότε ποιος ο λόγος? Γιατί χάσαμε όλες αυτές τις μέρες, όλες αυτές τις εβδομάδες. Και ότι η ελληνική κυβέρνηση, είπα, απορρίπτει αυτή την παρέμβαση και την επαναφορά του MOU, τη φραστική από τους τρεις εκπροσώπους, γιατί δεν συνάδει ούτε με το γράμμα, ούτε με το πνεύμα της 20ης. Εκείνη τη στιγμή, κύριε Παπαχελά, είχα μια πάρα πολύ μεγάλη απόφαση να λάβω. Δεν υπήρχε ο Πρωθυπουργός. Δεν υπήρχε η δυνατότητα να ζητήσω. Μπορούσα να διακόψετε και να μιλήσετε με τον κύριο Τσίπρα και την ώρα μου. Κοιτάξτε, το έκανα. Το έκανα. Η εισήγησή μου ήταν ότι είμαστε 24 Φεβρουαρίου. 28 κλείνουν οι τράπεζες. 28 εξοκύλει το πρόγραμμα. Είδαμε και πάθαμε, κάναμε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και με βοήθεια από την κυρία Μέρκελ να υπάρξει αυτός ο συμβιβασμός της 20ης Φεβρουαρίου. Έκρινα εκείνη τη στιγμή, και αυτή ήταν η εισήγησή μου και εισακούστηκε, ότι η προσπάθεια από τη μεριά της Τρόικας επαναφοράς του MOU ήταν φραστική. Δεν κρατώνται πρακτικά, δεν ήταν καταγεγραμμένη στο ανακοινωθέν κάποιου Eurogroup, άρα θα μπορούσαμε να προσποιηθούμε, δεν υπήρξε. Ή τουλάχιστον εμείς να επιμείνουμε ότι από τη στιγμή που δεν είναι γραπτό, δεν υπάρχει. Δεν έχει νομική ισχύ. Το μόνο που είναι γραπτό είναι η απόφαση. Έχετε μετανιώσει ότι εκείνη την ώρα δεν προτινάξατε στον αέρα? Όπως δεν είναι. Πολιτικά θα ήταν πολύ πιο εύκολο για εσάς. Το πήρα όλο πάνω μου. Δεν το μετανιώνω, το πήρα πάνω μου. Τώρα, εάν τη στερνή γνώση την είχα τότε, δεν θα το υπέγραφα. Αλλά έτσι δεν είναι με τη στερνή γνώση. Πώς φτάνουμε στη Ρήγα? Και τι ακριβώς συνέβη στη Ρήγα? Να σας πω. Την επόμενη, από την 24η Φεβρουαρίου, αρχίζει η μία μετά την άλλη καταστρατήγηση από τη μεριά της Τρόικας των συμφωνημένων. Καταρχάς, ζήτησαν αμέσως να έρθουν οι ορδές των τεχνοκρατών της Τρόικας, σαν να μην είχε να αλλάξει τίποτα. Απλώς πήγα σε ξενοδοχεία αντί να πάνε στα Υπουργεία. Όχι, δεν έγινε αυτό. Δεν έγινε αυτό. Εμείς είπαμε όχι. Αυτό που εγώ δεν είχα καμία ποτέ αντίρρηση ήταν να έρθουν τεχνοκράτες της Τρόικας για να πάρουν στοιχεία. Αλλά να έρθει ο Mission Chief, ο κύριος Ρίση Γκογιάλη, για παράδειγμα, που, ο οποίος είναι ο κύριος Τόμψεν στη θέση του κύριου Τόμψεν, να έρθει ο κύριος Μαζούχ, να έρθει ο κύριος Κοστέλο και να μπαίνει στα Υπουργεία και να αρχίσει πάλι αυτή τη διαδικασία της εξέτασης, της ανάκρισης των Υπουργών, αυτό συμφωνήσαμε όλοι ότι δεν μπορεί να γίνει. Και δεν το συμφωνήσαμε μόνο εμείς αυτό, κύριε Παπαχελά. Το συμφώνησε και ο κύριος Μοσκοβισή, ο οποίος μου είπε ευθαρσώς ότι αυτή είναι μια διαδικασία που πληγώνει την Ευρώπη. Και μαζί με τον κύριο Μοσκοβισή κάτσαμε, μετά από μια ένταση με τους υπόλοιπους θεσμούς, και για 48 ώρες δουλεύαμε συστηματικά στο να βρούμε ένα άλλο νέο μοντέλο. Και το νέο μοντέλο που βρήκαμε ήταν το Brussels Group. Δυστυχώς, αυτό ήταν το πρώτο στάδιο στην προσπάθεια του να συρθούμε πίσω στην προ της 20ης Φεβρουαρίου εποχής. Συνειδητοποίησα ότι η υπόσχεση του κύριου Ντράγκη ότι με το που θα υπάρξει συμφωνία θα υπάρξει επαναφορά του waiver ήταν μια υπόσχεση η οποία δεν ανταποκρίθηκε στην πραγματικότητα. Κύριε Παπαχελά, εγώ περίμενα από την αρχή και αρθογραφούσα γι' αυτό ότι θα υπάρξει μια μεγάλη σύγκρουση, μια πολύ σκληρή διαπραγμάτευση. Πρέπει να σας πω ότι ποτέ δεν περίμενα ότι θα σφίξεις χέρι με κάποιον σημαντικό άνθρωπο στα υψηλότερα κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα υπάρξει ανταπόκριση όσον αφορά τη δέσμευση πάνω σε αυτό το οποίο συμφωνήσαμε. Τώρα όμως, επειδή είναι και η δικότητα σας η θεωρία περινίων και η διαπραγμάτευση,
ξέρατε, όπως λέτε πολύ σωστά, ότι μπορεί να γινόταν το πράγμα πολύ σκληρό. Mm-hmm. Πώς ετοιμαστήκατε γι' αυτό? Με δύο τρόπους. Δηλαδή υπήρχε πλαν B, πραγματικό πλαν B όμως. Υπήρχαν. Εδώ πρέπει να υπάρξει ένας σημαντικός διαφορισμός μεταξύ αυτό που αναφέρεται ως πλαν B, το οποίο εμείς το λέγαμε πλαν X. Πλαν X. Ναι. Plan H, γιατί... Δηλαδή υπήρχε κάποια ομάδα που είχε ευθύνη για το πλαν X, ήταν. Αυτό το έχουμε δηλώσει έτσι κι αλλιώς. Το έχει πει και ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Έχει... Όπου επικεφαλής ήσασταν εσείς. Επικεφαλής ήμουν εγώ. Δεν θα αναφερθώ στα ονόματα. Και δεν θα αναφερθώ για ένα συγκεκριμένο λόγο. Γιατί δεν θεωρώ ότι εγώ έχω το δικαίωμα. Ο κύριος Πρωθυπουργός πρέπει. Ήταν δική του εντολή η δημιουργία αυτής της ομάδας. Τα κείμενα τα οποία παρήχθησαν στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας και η σύσταση αυτής της ομάδας νομίζω είναι ζήτημα εκείνου να το ανακοινώσει στον τύπο, εάν και όποτε κρίνει. Δεν είναι δική μου δουλειά αυτή. Απλώς για να το καταλάβω, μου λέτε ότι υπήρχε ένας σχεδιασμός συγκεκριμένος. Συγκεκριμένος σχεδιασμός. Το Plan X όμως, Plan B, πείτε το έτσι. Ο λόγος που είπαμε X είναι γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Plan Z. Το Plan Z. Εμείς το είπαμε X. Τελειώσαμε. Τελείωσε το λατινικό αλφάβητο. Αυτό πόσο συγκεκριμένο ήταν? Λοιπόν, αυτό ήταν το πλάνο στην περίπτωση που ο κύριος Σόιμπλε και άλλοι, όπως ο υπουργός οικονομικών της Σλοβακίας, της Φιλανδίας, που συνεχώς απειλούσαν με εκπαραθύρωση της Ελλάδας από το ευρώ, και όχι μόνο εμάς, και τον κύριο Βενιζέλο, να ρωτήσετε, φαντάζομαι κάτι αντίστοιχο θα σας πει. Σε περίπτωση που παρανόμως προσπαθούσαν να μας εκδιώξουν, εκπαραθυρώσουν, πώς θα διαδρούσαμε? Αυτό είναι το Plan X. Τώρα, αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα εργαλεία τα οποία έκρινε ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε για να βελτιώσουμε την διαπραγματευτική μας θέση απέναντι στον κύριο Ντράγκη, απέναντι και στην κυρία Λαγκάρντ. Θέλω να μείνω λίγο στο Plan X, γιατί έχει τη σημασία. Γιατί όταν πας σε μια σύγκρουση, προφανώς πρέπει να έχεις έτοιμο και ένα πολύ σαφές Plan B. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει contingency plan σε περίπτωση εισβολής. Δεν σημαίνει τα θέλει. Εγώ να σας ρωτήσω για παράδειγμα, αυτή η περίφημη ιστορία ότι θα βρισκόντουσαν ρωσικά ή κινέζικα κεφάλαια, είχε γίνει σοβαρή προσπάθεια και τι έγινε με αυτό? Να σας απαντήσω. Έγινε προσπάθεια και αυτό δεν είναι κάτι το μεμπτό. Δεν υπάρχει χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να μην προσπαθεί να βρει πόρους όταν τους έχει ανάγκη, ούτε είναι και παράνομο, ούτε είναι και πρόβλημα, ούτε θα έπρεπε να είναι ζήτημα της διαπραγμάτευσης. Δηλαδή και συμφωνία να είχαμε με την Τρόικα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί να μην ψάξουμε να βρούμε επενδυτικά κεφάλαια? Όχι, αυτά ήταν όμως λεφτά για να τα δανειστούμε, για να πληρωθούν οι κρατικές υποχρεώσεις, από ό,τι καταλαβαίνω. Μια χώρα η οποία δεν έχει πρόσβαση στις αγορές από το 2010 ουσιαστικά, έχει υποχρέωση και το Υπουργείο Οικονομικών και ο Πρωθυπουργός να βρουν πρόσβαση σε πιθανές πηγές δανεισμού. Εκεί ήρθε αρνητική απάντηση. Και ο κ. Σαμαράς θα το έκανε, είμαι σίγουρος. Εκεί ήρθε αρνητική απάντηση. Κοιτάξτε. Εγώ δεν είχα καμία απολύτως επαφή με την ρωσική διάσταση των πραγμάτων. Για την ακρίβεια, ήμουν ιδιαίτερα αρνητικός. Το θεωρώ ότι ήταν λάθος η οποιαδήποτε προσπάθεια να πάρουμε χρήματα από τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Αν θέλετε, μπορούμε να συζητήσουμε γιατί. Δεν νομίζω ότι έχει αλλά μεγάλη σχέση. Έγινε κάποια προσπάθεια, καταλαβαίνω. Όχι από μένα, δεν είναι πλάκι εγώ σε καμία τέτοια προσπάθεια και μάλιστα ήμουν αντίθετος. Και μάλιστα είχα πει στον Πρωθυπουργό ότι έστω ότι παίρνουμε 5 δις για τον αγωγό, τι θα το κάνουμε? Θα τα βάλουμε στον κοινό λογαριασμό κράτους και κεντρικής τράπεζας. Αμέσως η Τρόικα θα ξέρει ότι έχουμε άλλα 5 δις και απλά θα καθυστερήσει και άλλο τη διαπραγμάτευση μέχρι να εξαντληθούν μέσα από τις αποπληρωμένες μας τον ουδού. Ποιος ο λόγος? Αυτό είναι μια περιουσία του ελληνικού δημοσίου, του ελληνικού κράτους. Η Κίνα είναι μια εντελώς διαφορετική περίπτωση. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Κάποια στιγμή θα το κάνω γι' αυτό. Θέλω να σας θυμίσω, αν το έχετε ξεχάσει, ότι τις πρώτες μέρες που ήμουν υπουργός, πήγα στον Πειραιά. Επισκέφθηκα τα γραφεία της Κόσκο. Για να σηματοδοτήσω ότι το Υπουργείο Οικονομικών, επί υπουργείας μου, είναι ανοιχτό στους επενδυτές και να σηματοδοτήσω ότι σε καμία περίπτωση δεν είμαστε καταρχήν αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση. Όταν με ρωτούσαν είστε υπέρ ή εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων, έλεγα εξαρτάται από την ιδιωτικοποίηση, τους όρους, τις συνθήκες κτλ. Έτσι ξεκίνησε μια διαδικασία σύσφιξης σχέσεων με την κινέζικη κυβέρνηση. Κάποια στιγμή ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Ραγασάκης, στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών, των άτυπων συμφωνιών που είχαμε κάνει, πήγε και στο Πεκίνο, το θυμάστε αυτό, και υπήρξε μια άτυπη συμφωνία για επενδύσεις, άμεσες επενδύσεις, άμεσες ξένες επενδύσεις, σε συγκεκριμένους τομείς και παράλληλα μία πιστωτική γραμμή
για την ελληνική κυβέρνηση σε περίπτωση που εμείς αρχίσουμε να εκδίδουμε ομόλογα, έτσι ώστε να γίνει σταδιακά η επανείσοδός μας στις αγορές. Στόχος μας λοιπόν ήταν να δείξουμε ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να συνάψει πιστωτικές συμφωνίες με άλλες χώρες, έτσι ώστε να αυξήσουμε την πίεση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να κάνει το καθήκον της ουσιαστικά. Αυτή η συμφωνία επήλθε. Ανετράπη όμως. Με ένα τηλεφώνημα από το Βερολίνο. Στο Πεκίνο. Στο Πεκίνο. Δεν θα πω περισσότερα τώρα, κύριε Παπαχελά. Είστε αλλά σίγουρος, καταλαβαίνετε τι λέω. Είστε σίγουρος γι' αυτό. Κοιτάξτε, όσο μπορεί κάποιος να είναι σίγουρος. Όσο πιστεύει στον Κινέζο Πρωθυπουργό. Τώρα, το δεύτερο κομμάτι του Plan Z, από ό,τι καταλαβαίνω, ήταν την περίφημη ιστορία του διπλού νομίσματος. Όχι, δεν είναι διπλό νόμισμα. Και θέλω να είμαι πιο συγκεκριμένος, να σας πω ακριβώς αυτά που έλεγα. 6 μήνες πριν κερδίσουμε τις εκλογές, στον Πρωθυπουργό, στον κύριο Δραγασάκη, όταν μου έθεταν το ερώτημα πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε την απαραίτητη διαπραγματευτική ισχύ για να μπορέσουμε να πετύχουμε μια έντιμη συμφωνία. Αυτό είναι το ερώτημα. Η απάντηση ήταν με 2 βασικά εργαλεία. Το πρώτο ήταν τα ομόλογα SMP, του προγράμματος SMP που συνέχισε να κατέχει ο κύριος Δράκη. Κύριε Παπαχελά, προβλέπαμε από την αρχή ότι το κυπριακό μοντέλο της ασφυξίας και της προσπάθειας να συνθηκολογήσουμε μέσα από την απειλή του κλεισίματος των τραπεζών θα το αντιμετωπίσουμε. Εάν μια κεντρική τράπεζα έρθει να σου κλείσει τις τράπεζες, ξέρετε γιατί δημιουργήθηκαν οι κεντρικές τράπεζες? Για να κρατάνε τις τράπεζες ανοιχτές. Όχι να τις κλείνουν, ιδίως όταν τις θεωρούν ότι είναι φερέγγιες, οι ίδιες. Εάν λοιπόν έρθει και να σου κλείσει τις τράπεζες για να δεχθείς ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προπληρώνουν 100% του φόρου του 2016-2015, έχεις κάθε δικαίωμα, έχεις υποχρέωση να απαντήσεις σε αυτό, σε αυτή την απίστευτη επιθετική κίνηση, λέγοντας ότι κοίταξε να δεις, εσύ μου κλείσεις τράπεζες, εγώ δεν μπορώ να σου αποπληρώσω τα ομόλογα τα οποία σου χρωστώ, είναι ελληνικού δικαίου. Θα κάνω μία αναδιάρθρωση αυτών των ομολόγων, δεν θα τα κουρέψω. Αλλά βρίσκεσαι εκτός του ευρωσυστήματος μετά. Σε καμία περίπτωση. Γιατί? Ποιος το λέει αυτό? Αν δεν υπάρχει χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών πλέον. Όχι, μα δεν καταλάβατε. Αυτός είναι ο φάλιος λόρος. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι. Χάσατε την ακολουθία. Σε καμία περίπτωση ούτε θα απειλούσα με αναδιάρθρωση αυτών των ομολόγων, ούτε θα την έκανα. Ως πρώτη κίνηση. Αν κλείναν τις τράπεζες, εάν σου αφαιρέσουν τη ρευστότητα, τότε έχει σηματοδοτήσει ότι σε δεύτερο στάδιο, μια μέρα μετά, μια εβδομάδα μετά, κουρεύεις αυτά τα ομόλογα ή τα στέλνεις το 2042 που είχα στόχο να κάνω. Και ξέρετε γιατί αυτό έχει σημασία, κύριε Παπαχελά? Γιατί ήταν μεγάλο όπλο αυτό. Το είχατε έτοιμο αυτό? Ναι, αυτό είναι μια υπογραφή, μια υπουργική απόφαση. Δηλαδή είχατε έτοιμο το διάταγμα και τα ναι, πάντα. Είναι, αυτό είναι θέμα μια ώρα. Και ο κύριος Δράκη το ήξερε αυτό εξ αρχής. Ξέρετε γιατί ήταν τεράστιο όπλο αυτό? Γιατί όλο το σύστημα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάνω στο οποίο στηρίζεται η επιβίωση του ευρώ σήμερα, γιατί κακά τα ψέματα, το ευρώ θα είχε καταρρεύσει εάν ο κύριος Ντράγκη δεν έκοβε 60 δισεκατομμύρια το μήνα για να αγοράζει ομόλογα των υπόλοιπων κρατών μελών πλην Ελλάδος. Ξέρετε ότι η Bundesbank, η κεντρική τράπεζα της Γερμανίας, έχει συγκρουστεί αμήλικτα με τον κύριο Ντράγκη από αυτού. Είναι στα δικαστήρια, είναι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Νομικά, ο κύριος Ντράγκη κρατάει το πάνω χέρι, υποσχόμενος ότι δεν θα υπάρξει καμία αναδιάρθρωση αυτών των χαρτιών που αγοράζει από μέλη κράτη. Και 1 ευρώ να αναδιαρθρώναμε εμείς, είναι ανοιχτό το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, ανεξάρτητα από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, στην κερδοσκοπία όσων πιστεύουν ότι μπορεί η ποσοτική χαλάρωση να καταρρεύσει. Αυτό ήταν μεγάλο όπλο. Δεν είχα κανένα στόχο να το χρησιμοποιήσω. Ένα όπλο έχει αξία στο βαθμό που δεν το χρησιμοποιείς. Αλλά ενώ είχαμε συμφωνήσει ότι στην περίπτωση που μας κλείσουν τις τράπεζες θα το χρησιμοποιήσουμε και ότι θα το σηματοδοτούσαμε αυτό, τελικά αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων ότι αυτή η συμφωνία δεν ήταν σοβαρή μεταξύ μας, γιατί στην κρίσιμη στιγμή. Μεταξύ ποιου και ποιου? Στην ομάδα των 6-7 ατόμων που αποφασίζαμε σε καθημερινή βάση την στρατηγική μας. Είχαμε μια συμφωνία σε αυτή την ομάδα, ομόφωνη, ότι αν μας κλείσουν τις τράπεζες θα προβούμε στην αναδιάρθρωση αυτών των ομολόγων. Όταν έγινε αυτό, μειοψήφισα. Και τελικά, προφανώς, ήταν ξεκάθαρο για μένα εκείνη τη στιγμή και πέρα ότι η ΙΤΑ ήταν προδιαγεγραμμένη.
Αλλά αυτό ήταν το ένα όπλο. Το δεύτερο όπλο, και αναφερθήκατε σε αυτό, δεν υπήρχε καμία απολύτως σκέψη για διπλό νόμισμα. Ξέρετε, κύριε Παπαχελά, έχω χάσει πάρα πολλούς φίλους στην αριστερά, επειδή είμαι υπέρ της παραμονής της χώρας στο ευρώ. Οπότε δεν διανοήθηκα δεύτερο νόμισμα. Αυτό που έλεγα, και το έλεγα μάλιστα και αρθρογραφούσα από το 2013-2014 γι' αυτό, όχι μόνο για την Ελλάδα, είναι ότι έπρεπε να υπάρχει ένα παράλληλο σύστημα πληρωμών, παράλληλο των τραπεζών. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα του πώς δουλεύει αυτό. Έστω ο τελικό δημόσιο χρωστάει στην εταιρεία σας 100.000 ευρώ. Και επειδή το τελικό δημόσιο καθυστερεί 12 μήνες, 18 μήνες, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα, για να σας αποπληρώσει σε περίπτωση που σας χρωστάει, φανταστείτε ένα σύστημα που σου δίνει την επιλογή είτε να περιμένεις για να λάβεις το χρήμα σε ρευστό, ή σου δημιουργεί ένα reserve account, έναν λογαριασμό, μέσα στο TaxisNet, ο οποίος κρέμεται κάτω από το αφημί σας. Και σου δίνει και ένα PIN και τη δυνατότητα, αν χρωστάς σε μένα 50.000 ευρώ, γιατί είμαι εργαζόμενός σου, έχω παράσχει υπηρεσίες στην εταιρεία σας, μπορείτε, χρησιμοποιώντας αυτό το PIN, να το μεταφέρετε αυτό το ποσό από το δικό σας λογαριασμό μέσα στο TaxisNet στο δικό μου. Και εγώ μπορώ να το χρησιμοποιήσω για να αποσβέσω φόρους στο κράτος ή να το δώσω σε κάποιον τρίτον, τέταρτον. Ένα τέτοιο σύστημα πληρωμών νομίζω θα ήταν ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, όχι μόνο για την Ελλάδα, γενικότερα να υπάρχει μέσα στις χώρες περιφέρειες όπου υπάρχει δημοσιονομική στενότητα. Ένα τέτοιο σύστημα πληρωμών μπορεί να εξελιχθεί πάρα πολύ γρήγορα σε σύστημα συναλλαγών εκτός τραπεζικού συστήματος. Αυτός ήταν ο στόχος. Ποιος είναι ο στόχος, κύριε Παπαχελά? Άμα σου κλείσουν τις τράπεζες, να μπορέσεις να επιβιώσεις 1-2 εβδομάδες, όχι καταπληκτικά, αλλά κάπως υποτυπωδώς, έως ότου ο κύριος Ντράγκη και η κυρία Μέρκελ κάνουν αυτό που κάναν το 2012. Αποφασίζουν να υπάρξει μια λύση. Αυτός ήταν ο στόχος. Αυτά τα δύο λοιπόν εργαλεία, το παράλληλο σύστημα πληρωμών, όχι παράλληλο νόμισμα, επαναλαμβάνω, και ηλεκτρονικό μάλιστα, μέσα από το TaxisNet. Εντάξει, επί της ουσίας είναι δύο νομίσματα όμως. Όχι, δεν είναι. Δύο νομίσματα έχουμε σήμερα. Ναι. Δύο νομίσματα έχουμε σήμερα. Πέστε μου κάτι, αυτό πόσο προχώρησε? Υπάρχει εκείνη η είδηση που είχαμε βγάλει στην Καθημερινή, θυμάστε, τη δική σας παρουσίαση στο think tank του κ. Λαμόντο, που είχατε πει ότι είχατε ένα σχέδιο χακαρίσματος της τάξης, της βάσης δεδομένων, προκειμένου να το δημιουργήσετε αυτή τη βάση. Προχώρησαν καθόλου αυτά τα σχέδια, ήταν όλα θεωρητικά και είχαν μείνει τελείως στον αέρα? Καταρχάς, να σας εξηγήσω την έννοια και το τι σημαίνει όσο αφορά την έλλειψη νομιμότητας στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι ο Υπουργός Οικονομικών έχει την ευθύνη για όλα αυτά τα ζητήματα, έχει την πολιτική ευθύνη απέναντι στη Βουλή για την ασκούμενη πολιτική, για τη διαπραγμάτευση, αλλά δεν έχει στη δικαιοδοσία του τις βασικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, η οποία είναι μια τρόικα εν κράτη. Ήταν εντελώς ξένο κομμάτι του Υπουργείου από εμένα. Το οποίο ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ουσιαστικά έχω την πολιτική ευθύνη χωρίς να έχω τον έλεγχο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Απ' την άλλη, το να προσπαθείς να χακάρεις βέβαια κάτι τέτοιο χωρίς νομοθετική κάλυψη. Κανένας δεν προσπάθησε να χακάρει τίποτα. Η νομική κάλυψη είναι δεδομένη, συνταγματικά. Τα δεδομένα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων υπόκειται στον Υπουργό Οικονομικών. Το γεγονός ότι εγώ χρειάστηκε να μιλήσω με κάποιες υπηρεσίες εντός του Υπουργείου, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε αυτού του είδους τη δυνατότητα απόσβεσης ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς τους πολίτες και των πολιτών προς το δημόσιο, πίσω από την πλάτη της Τρόικας εν κράτη μέσα στο Υπουργείο, καταδεικνύει την προσπάθεια που κάναμε για ουσιαστικά ανάκτηση εθνικής κυριαρχίας. Ήταν απόλυτη ευθύνη μου να το προσπαθήσουμε αυτό. Και το γεγονός ότι έπρεπε να το προσπαθήσουμε καταδεικνύει την απώλεια εθνικής κυριαρχίας πάνω στα Υπουργεία μας. Και αυτό είναι πρόβλημα για οποιαδήποτε κυβέρνηση. Όχι μόνο για τη δική μας, είτε είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε είναι οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Αυτό αποτελεί ένα ζήτημα που έπρεπε να εξαγριώνει όλους τους Έλληνες. Για να τελειώσουμε το θέμα του Plan, πώς το λέμε, Plan X. Πόσο είχε προχωρήσει αυτό το σχέδιο και είχε δοθεί ποτέ η εντολή ενεργοποίησής του? Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση δεν δόθηκε. Κοιτάξτε,
Αυτό που είπα στον Πρωθυπουργό. Και προέβλεπε και φάρμακα, τρόφιμα, παραγωγή στην Ελλάδα, τι θα γινόταν με τα πετρέλαια, όλα αυτά. Ναι, υπήρχε ένα κεφάλαιο για όλα αυτά τα μεγάλα ζητήματα, όπως οφείλαμε. Όπως σας είπα και προηγουμένως, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας πρέπει να έχει στα συρτάρια του Υπουργείου έτοιμα σχέδια σε περίπτωση εισβολής. Αυτό δεν σημαίνει ότι θέλεις την εισβολή, αλλά πρέπει να είσαι προετοιμασμένος. Η εντολή που είχα από τον Πρωθυπουργό ήταν να υπάρξει όσο γίνεται πιο εμπεριστατωμένη μελέτη όλων αυτών των ζητημάτων, χωρίς να ξεφύγει αυτό από τα 5-6 άτομα, γιατί με ρωτήσατε για ενεργοποίηση. Για να υπάρξει ενεργοποίηση πρέπει να πάει από μια ομάδα εργασίας 5-6 ατόμων σε μια ομάδα 500 ατόμων. Με το που πας από τα 5 στα 500 άτομα αρχίζουν οι διαρροές. Με το που αρχίζουν οι διαρροές υπάρχει αυτή η αυτοεκπληρούμενη πρόβλεψη. Αυτό που φοβάσαι ότι θα γίνει, γίνεται επειδή το φοβήθηκες και το είπες. Οπότε δεν επέτρεψα ποτέ να πάει αυτό το πόρισμα ή να ακουστεί ότι υπήρχε αυτή η ομάδα πέραν αυτών των 5-6 ατόμων. Εδώ έγινε μια μεγάλη ζημιά στην ελληνική οικονομία και από τα capital controls και από όλη αυτή την αναστάτωση. Εσείς προσωπικά νιώθετε μια ευθύνη γι' αυτό? Τεράστια ευθύνη, βεβαίως. Απέτυχα. Πάμε λίγο να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη στη Ρίγα, γιατί είναι προφανές ότι η Ρίγα είναι η αρχή του τέλους, να το πω έτσι. Πηγαίνοντας στη Ρίγα, ο Πρωθυπουργός ήρθε σε επαφή με μένα και με τον κύριο Θοχαράκη, με τον οποίο ήμασταν μαζί, που με εκπροσωπούσε στο Euro Working Group εκείνη την εποχή, να μου πει ότι είχε μια πολύ καλή επαφή με την κυρία Μέρκελ. Κάτι το οποίο με έκανε να αναθαρίσω, γιατί την τελευταία φορά που είχαμε μια καλή επαφή με την κυρία Μέρκελ ήταν πριν από την 20η Φεβρουαρίου, που είχαμε μια καλή, κατ' εμέ, απόφαση. Και μου είπε, θα είναι ήρεμα τα πράγματα στη Ρίγα, μην ανησυχείς, είναι μια άτυπη σύνοδος, διαδικαστική, και μάλιστα μου είπε κιόλας, μη μασάτε. Το βράδυ πριν από το Eurogroup, πήγα στο μπαρ σχεδόν κατά λάθος. Έψαχνα ένα συνεργάτη μου. Και έπεσα πάνω σε μία σημάζωξη 8, 9, 10 ατόμων. Ο κύριος Κερέ, ο κύριος Τόμσεν, ο κύριος Μοσκοβισί, διάφοροι. Οι οποίοι, μια χαρά ήταν εκεί, και ήμουν και διατεθειμένος και να πιάνω ένα ποτό μαζί τους, μόνο που τους είδα να σπρίζουν με το που με είδαν. Και τους λέω, χαριτολογώντας, σας έπιασα στα πράσα. Και υπήρξε μία μηχανία. Να μην σας το πω λόγω, ενώ άλλες φορές, γιατί σε προσωπικό επίπεδο οι σχέσεις μας ήταν πολύ καλές. Άλλες φορές θα μου λέγανε να κάτσεις να πεις ένα ποτό, είχαν παγώσει τόσο πολύ που έφυγα. Δεν έδωσα σημασία. Την επόμενη μέρα, όταν ξεκινάει το πρωί το Eurogroup, τότε άρχισαν να με ζώνουν τα φίδια, κύριε Παπαχελά. Γιατί για πρώτη φορά μπαίνω στο Eurogroup που ήταν σχεδόν άδεια. Ήταν ο κύριος Ντάιζελμπλουμ, το Σεκρετεριάτ. Και κάποιοι υπουργοί οικονομικών, αλλά όλοι οι κεντρικοί παίκτες δεν ήταν εκεί. Τα πρώτα θέματα της ατζέντας ήταν άσχετα. Ήταν η Πορτογαλία, ήταν η Σλοβενία, κάποια τέτοια θέματα, τα οποία ήταν εντελώς διαδικαστικά. Απλώς έπρεπε ο κύριος Ντάγκρυπ να διαβάσει κάποια κείμενα και όλοι να συμφωνήσουν. Τρίτο, τέταρτο ήταν το θέμα της Ελλάδας. Με το που λέει, και τώρα περνάμε στο θέμα της Ελλάδας, ανοίγουν οι πόρτες και μπαίνουν όλοι μέσα. Συνοημένοι. Εκεί συνειδητοποίησα ότι κάτι έχει στηθεί. Δεν είναι τυχαίο. Και ήταν εντυπωσιακό αυτό το στήσιμο ως προς την επίθεση που δέχτηκε η ελληνική κυβέρνηση. Η οποία εκείνη τη στιγμή στο Twitter και στα διάφορα social media έβγαινε ότι ήταν επίθεση εναντίον μου. Πρέπει να σας διαβεβαιώσω. Και έχω την ηχογράφηση αυτού, δεν υπήρξε ούτε μία κουβέντα εναντίον μου. Ήταν επίθεση εναντίον της Ελλάδας. Ποια είναι η σημασία τώρα από ιστορικής πλευράς όσων υπόθηκαν? Ας επικεντρωθούμε σε αυτά που έχουν σημασία. Πρώτον, ήταν η πρώτη φορά που ο κύριος Τόμψεν, εκπροσωπώντας το Δουνουτού, έκανε μία, αν θέλετε, ιδιαίτερα απεσιόδοξη ανάλυση της ελληνικής οικονομίας, κάτι που δεν είχε ξανακάνει πριν, είναι η πρώτη φορά, όπου μάλιστα μας έβγαζε ότι πηγαίνουμε για ένα πρωτογενές έλλειμμα της τάξης του 2-3%. Αριθμοί οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, απαιτώντας δημοσιονομικά μέτρα άμεσα
της τάξης του 2,5%, 1% με 1,5% από το ΦΠΑ και 1% με 1,5% από το ασφαλιστικό. Ήταν, με άλλα λόγια, για τις μέρες που περνάμε τώρα, νομίζω έχει σημασία ότι εκείνη ήταν η στιγμή που μπήκε στην ατζέντα ουσιαστικά η ενδυνάμωση της λιτότητας μέσα από στοιχεία τα οποία κατ' εμέ ελέγχονται ως απαράδεκτα. Αντίστοιχα σκληροί ήταν και οι υπόλοιποι, όχι τόσο ο κύριος Ντράγκη και ο κύριος Μοσκοβισή, αλλά αυτό που είχε ενδιαφέρον ήταν το στήσιμο των υπόλοιπων υπουργών οικονομικών, οι runners του κυρίου Σόιμπλε, οι οποίοι ξεκινώντας με τον Σλοβάκο και τον Σλοβαίνο, οι οποίοι έθεσαν θέμα Brexit. Η απάντησή μου ήταν όσο πιο μετριοπαθής μπορούσε να είναι. Θεώρησα ότι... Ο Γάλλος. Ο Γάλλος αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να θυμηθώ. Ίσως επειδή δεν είχε μεγάλη σημασία αυτό που είπε. Δεν θα ήταν η πρώτη φορά άλλωστε. Αλλά νομίζω ότι... Κοιτάξτε, ο κύριος Απέν ποτέ δεν ήταν ακραίος. Πάντα προσπαθούσε να κρατήσει κάπως τις ισορροπίες χωρίς να παίρνει θέση. Δεν καθάριζε το παιχνίδι. Δεν καθάριζε το παιχνίδι για εσάς ή για... Ποτέ δεν έχει καθαρίσει ο κύριος Απέν κανένα παιχνίδι, ούτε για διαλύει. Δεν θα ξεκινήσει με εμάς. Το καλό του να μην είσαι πλέον υπουργός οικονομικών είναι ότι μπορείς να μιλήσεις ανοιχτά. Στη δική μου τοποθέτηση, την οποία κάποιοι θα την καταγράψουν, γιατί θεωρώ ότι έχω δικαίωμα να καταγράψω τις δικές μου τοποθετήσεις, όχι των άλλων. Προσπάθησα να επαναθέσω τη συζήτηση στο πλαίσιο του συμβιβασμού και του διαλόγου, ότι είμαι ανοιχτός στο να μιλήσουμε για τα ρετυρέ. Αλλά όχι το ΕΚΑΣ. Δεν πας σε μια σπασμένη οικονομία που έχεις μία στις δύο οικογένειες να ζουν από μία χαμηλή σύνταξη να κόψει το ΕΚΑΣ. Θέλεις αυτή η χώρα να μην γίνει ποτέ μεταρρυθμίσιμη. Στρέψε όλο τον πληθυσμό εναντίον. Και ότι θέλουμε μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες να υπάρξει ένας έντιμος συμβιβασμός μεταξύ μας. Αυτή ήταν η τοποθέτησή μου. Βγαίνοντας, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ο συγκροτημένος τρόπος με τον οποίο ό,τι είχε υποθεί εκεί μέσα είχε διαστρεβλωθεί. Ότι είχα κατηγορηθεί, ότι ότι σπαταλούσα τον χρόνο, ότι τους έκανα διαλέξεις. Τίποτα από αυτά δεν είχε υποθεί. Αλλά πρέπει να σας πω, κύριε Παπαγελά, ότι 10 μέρες πριν, και είναι κάτι το οποίο δεν το έχω ξαναπεί, στην Ουάσιγκτον, στο πλαίσιο της αιρινής συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σε μία κατηδίαν συνάντηση με ένα υψηλά ιστάμενο στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, μου είχε υποθεί ότι θα προκύψει μέσα στις επόμενες μέρες μία συστηματική και οργανωμένη, ενορχιστωμένη επίθεση εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης. Και καθώς φεύγαμε, καθώς έφευγα, μου λέει και θα υπάρξει και μία ενορχιστρωμένη πολιτική διαστρέβλωσης των δικών σου τοποθετήσεων και μάλιστα χρησιμοποίησε τον όρο character assassination, δηλαδή δολοφονία της προσωπικότητάς σου. Αυτό το αναφέρω γιατί δεν τον πίστεψα, δεν ήθελα να τον πιστέψω, αλλά θυμήθηκα τα λόγια του όταν βγαίνοντας από τη Ρήγα είδα αυτή την καταιγίδα ψεύδους. Όμως το βασικό είναι ότι ο Πρωθυπουργός ο ίδιος μοιάζει να πείθεται για όλα αυτά και ουσιαστικά σας αφαιρεί τη διαπραγμάτευση. Να το πω με τα δικά μου λόγια. Εκείνο το βράδυ, όταν γύρισα από τη Ρήγα, μάλιστα για την ακρίβεια το επόμενο βράδυ, όταν γύρισα από τη Ρήγα, πήγα κατευθείαν από το αεροδρόμιο του Μαξίμου. Καθίσαμε οι δυο μας και δεν νομίζω ότι θα ενοχληθεί ούτε ο ίδιος να σας αναφέρω τη συνομιλία που είχαμε. Του εξήγησα τι έγινε και του είπα: Αλέξη, μην ξεχνάς ότι εγώ ήρθα από το Τέξας, μπήκα σε αυτή τη διαδικασία για να βοηθήσω την προσπάθεια μιας αυθεντικής διαπραγμάτευσης. Εάν κρίνεις οποιαδήποτε στιγμή ότι δεν βοηθώ και ότι έχω μαζέψει πάνω μου όλα αυτά τα πυρά και ότι θα σε διευκόλυνε η απομάκρυσή μου, θα είμαι ο πρώτος που θα υποστηρίξω την απομάκρυσή μου. Απέρριψε μεταβδελιγμίας αυτό που το είπα και μάλιστα χρησιμοποίησε και τη μεταφορά του ξυλωμένου πουλόβερ. Γιάννη, μου είπε, αυτή τη στιγμή προσπαθούν να ξυλώσουν το πουλόβερ μας. Πάνε να χτυπήσουν εσένα για να αποδυναμώσουν εμένα. Δεν θα γίνει ποτέ αυτό, συνεχίζουμε.
2-3 μέρες μετά υπήρξε παρέμβαση Ντάιζελμπλουμ, ο οποίος απέτησε με εύσχυμο τρόπο, νομίζω, όχι τόσο την απομάκρυνσή μου, αλλά το να αναλάβει ο Πρωθυπουργός τη διαπραγμάτευση ο ίδιος. Κύριε Παπαχελά, από εκείνη τη στιγμή και μετά, η δική μου στάση ήταν η στάση του ενός υπουργού, ο οποίος παραμένει για να βοηθήσει όσο μπορεί, εισηγείται. Γιατί δεν παραιτηθήκατε τότε, που ήταν γιατί... το λογικό για κάποιον να το κάνει. Να σας πω, η στιγμή που, που σκέφτηκα να παραιτηθώ, δεν ήταν τότε, εκείνη τη μέρα. Εκείνη ήταν μια εξαιρετική συνομιλία με τον Πρωθυπουργό. Όχι, εννοώ μετά, όταν τις αφαίρεσες της διαπραγμάτευσης, ουσιαστικά. Δεν ήταν τόσο πολύ το θέμα της αφαίρεσης της διαπραγμάτευσης. Είμαι συλλογικός παίκτης. Εάν μπορούσα δεν να βοηθήσω... Δεν νιώθατε όμως ότι σε αυτό το περίφημο πολεμικό συμβούλιο των 7 χάνετε πλέον... Προφανώς. ...τους συμμάχους σας. Προφανώς. Δεν ήταν θέμα συμμάχων τόσο πολύ. Ήταν μια στιγμή εκείνη που με έκανε να συγγράψω την πρώτη επιστολή παραίτησής μου, την οποία δεν την κατέθεσα. Θα σας πω γιατί την συνέγραψα και γιατί δεν την κατέθεσα. Την συνέγραψα επειδή κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι ο Πρωθυπουργός είχε αποδεχθεί το στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος του 3,5% για την επόμενη δεκαετία. Κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι μακροοικονομικά αδύνατον, οδηγεί σε νέα αναξιοπιστία τη χώρα, γιατί δεν θα καταφέρουμε να τον πετύχουμε αυτό το στόχο, και αν προσπαθήσουμε να τον πετύχουμε θα συνθλίψουμε τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι το σκεπτικό. Ήταν το όλο σκεπτικό της αυθεντικής διαπραγμάτευσης. Διαπραγμάτευση για την αναδιάρθρωση χρέους, έτσι ώστε να έχουμε ένα 1,5% τόσο αντέχει η ελληνική οικονομία. Δεν μπορεί να αντέξει ένα στόχο 3,5%. Μόνο και μόνο η ανακοίνωσή του είναι καταστροφική, γιατί διώχνει τους επενδυτές. Και όταν το έμαθα ότι αυτό δόθηκε πίσω από την πλάτη μου, έθεσα το ερώτημα στον Πρωθυπουργό. Του λέω, Αλέξη, φαντάζομαι ότι ο λόγος που δεν με ρώτησες είναι επειδή ήξερες ότι θα πω όχι. Πολύ προφανώς. Ναι, αλλά τη συνειδητοποίησα ότι αυτή τη στιγμή, πρώτον, έχεις ένα Υπουργείο Οικονομικών που είναι πλήρως αποδυναμωμένος επειδή δεν πιστεύεις αυτό. Αλλά και πέραν αυτού, φεύγω εγώ. Βάζεις κάποιον άλλο στη θέση μου. Τι περιμένεις να κερδίσεις με αυτό? Το δούνε και λαβίν ποιο είναι. Τι περίμενε, το χρέος. Η απάντηση που με έδωσε είναι: θα δώσουμε αυτό για να πάρουμε το χρέος. Και τότε πραγματικά δεν έχω πολλά μαλλιά, τράβηξα αυτά που είχα. Γιατί εάν δηλώσεις ότι θα πετύχεις πρωτογενές πλεονέσματα 3,5%, γιατί να σου αναδιαρθρώσουν το χρέος? Ο λόγος για να έχεις αναδιάρθρωση χρέους είναι επειδή έχεις ένα πρωτογενές πλεονέκτημα 1,5% για να μπορέσει να είναι βιώσιμο. Οπότε, και μάλιστα χρησιμοποίησα και μια έκφραση. Του λέω είναι, αυτά τα δύο είναι συμπληρωματικά. Δεν είναι ότι παίρνω αυτό για να μου δώσουν εκείνο. Άμα δώσεις αυτό, θα δώσεις και το άλλο. Θα δώσεις και το χρέος. Και η μεταφορά που χρησιμοποίησα η πιο έντονη είναι σαν ένας ψαράς να θέλει να διώξει ένα καρχαρία πετώντας αίμα μέσα στο νερό. Δεν υπάρχει πιθανότητα να γλιτώσουμε τώρα. Γιατί δεν παρέδωσα εκείνη την επιστολή παραίτησης? Να σας πω, κύριε Παπαχελά, γιατί διέβλεπα ότι παρά αυτή την, κατ' εμένα, απολύτως λανθασμένη παραχώρηση, δεν θα του δίνανε συμφωνία. Δεν θα μας δίνανε συμφωνία. Θέλαν την πλήρη κατάρρευση της κυβέρνησης, του ήθους μας, της άνοιξης των Αθηνών, όπως πολλοί ανέφεραν την περίοδο εκείνη της διαπραγμάτευσης, θέλαν τον εξευθελισμό του Αλέξη Τσίπρα και της κυβέρνησής μας. Έκρινα λοιπόν ότι κάποια στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας θα πει ως εδώ. Και εκείνη τη στιγμή θα ήμουν χρήσιμος. Αυτό για το παράλληλο σύστημα πληρωμών, για το κούρεμα των ομολόγων. Αυτό συμβαίνει στις Βρυξέλλες προφανώς, όταν γίνεται αυτή η συζήτηση μεταξύ σας, τον 7-8 από όσοι ήσασταν εκεί. 26 Ιουνίου. Την επόμενη μέρα, μετά από το τελεσίγραφο που μου παρέδωσαν στο Eurogroup. Το οποίο πρέπει να σας πω ότι ήταν μια φρικιαστική στιγμή, γιατί ο Πρωθυπουργός μας, ουσιαστικά, αγνώντας τις δικές μου εισηγήσεις, είχε αποδεχθεί σχεδόν τα πάντα. Και παρόλα αυτά, μας έδωσαν ένα κείμενο, αποτελούμενο από 3 κεφάλαια, το οποίο δεν άξιζε το χαρτί πάνω στο οποίο είχε γραφτεί. Ήταν ξεκάθαρο. Κύριε Παπαχελά, θα σας πω το εξής. Μέσα σε εκείνο το Eurogroup, της 25ης Ιουνίου, ο κύριος Σόιμπλε διαφώνησε με αυτό το τελεσίγραφο. Είπε ο ίδιος ότι δεν μπορεί να το περάσει μέσα από την Bundestag, την Ομοσπονδιακή Βουλή. Και αυτό το είπε σε απάντηση σε δικό μου ερώτημα.
Διαβάζοντας αυτό το τελεσίγραφο της Τρόικας, είδα ότι υπήρχε η πρόβλεψη να αποπληρώσουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, παίρνοντας από το μαξιλάρι του τούχου σου αυτά τα 10,9 δις, ένα κομμάτι από αυτά. Και τότε έθεσε τώρα τη μοίρα και με την ανακεφαλαίωση ποίηση των τραπεζών, για την οποία είχαμε αυτά τα περίπου 11 δις. Τι θα κάνουμε? Και η απάντηση του κύριου Κερέ, γιατί ο κύριος Ντράγκη εκείνη τη στιγμή έλειπε, αλλά γύρισε αργότερα, ήταν: α, δεν πειράζει, θα τα πάρουμε αργότερα από το ESM. Και τότε θέτω το θέμα. Λέω, αυτό είναι αδύνατο. Για να έχεις νέο δάνειο από τον ESM, θες νέο πρόγραμμα. Οπότε μας βάζετε στην επέκταση του δεύτερου μνημονίου, εντάσσετε ένα τρίτο, χωρίς να είναι συμφωνημένο. Και τότε ο κύριος Σόιμπλε, προς τιμήν του, σηκώθηκε και είπε: αυτό είναι απαράδεκτο, εγώ δεν το περνάω την Ομοσπονδιακή Βουλή. Θέτω το ερώτημα τότε στην κυρία Λαγκάρτ. Κυρία Λαγκάρτ, εσείς πιστεύετε ότι αυτό είναι βιώσιμο? Προσπάθησε στην αρχή να αμβλύνει τις εντυπώσεις, αλλά αναγκάστηκε στο τέλος να πει όχι, δεν είναι. Και τότε ο κύριος Ντάζελμπουμ τη διακόπτει και μου θέτει εμένα θέμα: ή το αποδέχεσαι τώρα ή κλείνουν οι τραπεζές σου. Εκεί είχαμε φτάσει. Εκεί είχε φτάσει η Ευρώπη. Ήταν ένα θλιβερότατο θέμα της Ευρώπης εκείνη τη στιγμή στο κοινό το Eurogroup. Την επόμενη μέρα ο κύριος Τσίπρας μας μάζεψε στις 9 το πρωί σε ένα conference room, στο ξενοδοχείο που μέναμε, να μας ανακοινώσει ότι αυτό δεν πάει άλλο και ότι θα πρέπει να προκηρύξει, θα γυρίσει στην Αθήνα να προκηρύξει δημοψήφισμα. Εμένα αυτό που μου έχουν πει είναι ότι δεν σας το ανακοίνωσε εκείνη τη στιγμή, ότι ζήτησε τη γνώμη σας. Όχι, όχι, το ανακοίνωσε. Ότι υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις από τον κύριο Σαγιά και από άλλους, ότι δεν θέλαν το δημοψήφισμα. Όχι, δεν υπήρξε καμία αντίδραση από κανέναν. Και σας είπε καθαρά ότι πάει για δημοψήφισμα. Βεβαίως. Και μάλιστα έδωσε εντολή να μείνουμε στις Βρυξέλλες εγώ και ο κύριος Χουλιαράκης. Εντολή να μην υπάρξει καμία συζήτηση με κανέναν από αυτού, έως ότου να κάνει κυβερνητικό συμβούλιο εκείνο το βράδυ, όπου ήταν ξεκάθαρο ότι θα έκανε αυτό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Όποιος σας έχει πει κάτι αντίθετο, δεν είναι καλά πληροφορημένος ή ψεύδεται. Εκείνη την ώρα ξέρετε ότι θα κλείσουν οι τράπεζες? Προφανώς. Προφανώς. Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι γι' αυτό, γιατί αυτές είναι πολύ σημαντικές στιγμές εκείνης της περίοδου. Πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πρέπει να σας πω ότι παρά το γεγονός ότι εγώ διαφωνούσα με τους συνεχείς συμβιβασμούς χωρίς αντάλλαγμα, είχα πλησιάσει τον Πρωθυπουργό και μπροστά σε άλλους και του είχα πει ότι αν θέλεις να υποχωρήσεις, εάν θέλεις να συνθηκολογήσεις, κάν το. Πρωθυπουργός είσαι. Εγώ διαφωνώ. Αλλά είσαι ο πρωθυπουργός της χώρας. Αλλά κάν το με μια έντιμη ομιλία προς τον ελληνικό λαό. Βγες στην τηλεόραση και μάλιστα είχα ετοιμάσει και ένα λόγο, τον οποίο τον είχα γράψει με πόνο καρδιάς, γιατί δεν θα τον έβγαζα από ποτέ. Δεν ήταν δική μου εισήγηση. Ποιος ήταν ο στόχος? Μια έντιμη τοποθέτηση απέναντι στον ελληνικό λαό ότι χάσαμε τη μάχη αυτή, ότι υποχωρούμε και ότι από αύριο ξεκινάμε μια πανευρωπαϊκή καμπάνια διαφωτισμού των Ευρωπαίων για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Ευρωζώνη και το σύστημα διακυβέρνησής της. Και του είχα πει: Αλέξη, δεν πρέπει να σύρουμε τον ελληνικό λαό σε ένα δημοψήφισμα. Αυτά πριν, μέρες πριν, να μην σας πω και μια εβδομάδα πριν. Να μην κάνουμε δημοψήφισμα, γιατί το έβλεπα ότι εκεί πηγαίνει το πράγμα, εάν δεν είμαστε διατεθειμένοι, σε περίπτωση που ο ελληνικός λαός τιμήσει το όχι, να το πάρουμε αυτό το όχι και να προσπαθήσουμε να το μετατρέψουμε σε μια έντιμη συμφωνία. Να πάμε στο δημοψήφισμα ζητώντας το όχι για να πούμε το ναι, θα είναι ένα τεράστιο πλήγμα για την αριστερά. Και η απάντηση ήταν: δεν μπορώ να πω ότι σε δικολογώ. Οπότε προχωρήσαμε στο δημοψήφισμα. Ήλπιζα ότι όταν προκηρύχθηκε το δημοψήφισμα θα είμαστε ξεκάθαροι απέναντι στον ελληνικό λαό. Τώρα, εσείς περιμένατε ότι μόλις προκηρυχθεί το δημοψήφισμα, από ό,τι καταλαβαίνω, πρώτον οι αγορές θα ήταν σε ένα πανικό, το οποίο δεν συνέβη όπως ξέρουμε εκείνη τη Δευτέρα, και δεύτερον ότι θα σας ερχόταν μια καλύτερη συμφωνία μέσα εκείνη τη εβδομάδα. Αυτή δεν ήταν η προσδοκία? Η προσδοκία μου ήταν ότι, θυμηθείτε τι σας είπα πριν, κρίνω ότι το εργαλείο που είχαμε των 27 δισεκατομμυρίων των ομολόγων του S&P ήταν η ειδοποιώς διαφορά. Έκρινα ότι αν μας κλείναν τις τράπεζες. Και παρεπιπτόντως να σας πω, και αυτό νομίζω έχει σημασία, ο κ. Ντράγκη δεν το ήθελε αυτό. Ο κ.
κύριος Ντράγκη ήταν σε πολύ δύσκολη θέση. Το επιβλήθηκε να μας κλείσει τον ΙΕΛΕΗ και τις τράπεζες. Έκρινα ότι αν εμείς ήμασταν διατεθειμένοι να κάνουμε αυτό που είχαμε αποφασίσει ως διαπραγματευτική ομάδα προηγουμένως, δηλαδή να ανακοινώσουμε, ούτε καν να προβούμε στην αναδιάρθρωση αυτών των ομολόγων, να ανακοινώσουμε την αναδιάρθρωση αυτών των ομολόγων και ότι θα βάλουμε μπροστά το παράλληλο σύστημα πληρωμών, θεωρώ ότι εκείνη τη στιγμή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, μετά από μία-δύο-τρεις μέρες πριν το δημοψήφισμα, θα υπήρχε η συζήτηση μεταξύ Μέρκελ και Ντράγκη που θα μας έδινε μια έντιμη συμφωνία. Πήγατε στον κύριο Τσίπρα και του είπατε να ξεκινήσετε αυτό το μηχανισμό, αυτό το σχεδιασμό. Όχι μόνο στον κύριο Τσίπρα, στην πολιτική ομάδα διαπραγμάτευσης, όπου μειοψήφισα. Ήμασταν 4-2. Μην με ρωτήσετε ποιοι ήταν οι 4 και ποιοι ήταν οι 2. Μαζί σας ποιος ήταν? Δεν πρόκειται να σας πω. Μπορείτε να φανταστείτε όμως. 4-2. 4-2. Άστα, αυτό πότε έγινε? Εκείνο το βράδυ που ανακοινώθηκε ότι. Ανακοινώθηκε. Που ξέραμε ότι θα κλείσουν τράπεζες, που ο κύριος Ντράγκη πήρε τηλέφωνο και είπε ότι σας κλείνω τον ΙΕΛΕΗ. Η αντίδραση του Πρωθυπουργού εκείνη την ώρα? Κοιτάξτε, θέλω να είμαστε ξεκάθαροι από αυτό. Ήταν πολύ δύσκολες στιγμές. Από προσωπικής πλευράς πρέπει να σας πω ότι η ένταση, η θλίψη ήταν τεράστια. Η αίσθηση της ευθύνης. Πόσο μάλιστα ένας Πρωθυπουργός. Φανταστείτε σε τι πίεση βρισκόταν ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο δημοκρατικά εκλεγμένος Πρωθυπουργός της χώρας, όταν οι Ευρωπαίοι εταίροι τον θέτουν προ ενός απέσιου διλήμματος μεταξύ ενός αρμαγεδόνα, μιας εκπαραθύρωσης από το ευρώ, ενός συστήματος τραπεζικού κλειστό για πάντα, ή την συνδικολόγηση σε μια μόνιμη κρίση, σε μια μόνιμη βαθιά ύφεση. Οπότε, δεν είναι σωστό να κρίνουμε ελαφρά την καρδία τον Πρωθυπουργό αυτή τη στιγμή. Μπορεί να διαφώνησα μαζί του στο τι αποφάσισε. Ο ίδιος τι περίμενε? Αλλά ήταν δύσκολη στιγμή. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Από ο Πρωθυπουργός έδωσε... την ώρα που έθεσα εγώ το θέμα σε εκείνη τη συνεδρίαση, ότι είχαμε συμφωνήσει ότι θα κουρέψουμε αυτά τα ομόλογα και θα ανακοινώσουμε το παράλληλο σύστημα. Εκεί, μέσα σε εκείνη τη βδομάδα. Μέσα στο Μαξίμου. Όχι, ότι ναι, θα γινόταν με εκείνη τη βδομάδα. Την ίδια μέρα. Την ίδια μέρα η ανακοίνωση. Όταν έθεσε αυτό το θέμα, ο Πρωθυπουργός το σκέφτηκε. Υπήρξε αρνητική αντίδραση πάνω στη δική μου πρόταση από τον κύριο Δραγασάκη. Ο Πρωθυπουργός το σκέφτηκε πολύ συγκροτημένα και τον είδα να προβληματίζεται ιδιαίτερα και τελικά αποφάσισε ότι θα πάει με την εισήγηση του κ. Δραγασάκη και ότι θα απορρίψει τη δική μου. Όμως θέλω να ξέρετε, γιατί γράφονται και ακούγονται διάφορες ιστορίες που δεν σχετίζονται καθόλου με την πραγματικότητα για υπουργούς οι οποίοι δρούν ανεξέλεγκτα, για ιδιωτικές πρωτοβουλίες στελεχών. Όλες αυτές τις μέρες, από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Ιούλιο, τουλάχιστον που ήμουν εγώ στα πράγματα, η διαδικασία ήταν συντεταγμένη, η διαδικασία ήταν συγκροτημένη, βρισκόμασταν κάθε μέρα στο Μαξίμου, όταν βρισκόμασταν στην Ελλάδα, υπήρχαν εισηγήσεις, κάποιες θετικές, κάποιες αρνητικές, κάποιες φορές η δική μου γινόταν αποδεκτή, κάποιες φορές δεν γινόταν, αλλά η απόφαση ήταν συλλογική, υπήρχε συλλογική ευθύνη και τελικά ήταν απόφαση του Πρωθυπουργού για όλα τα ζητήματα από την αρχή μέχρι και την 5η Ιουλίου που ήμουν εγώ σε αυτές τις συνεδριάσεις. Η αίσθηση ήταν ότι ήθελα να κερδίσει το δημοψήφισμα με μεγάλη διαφορά, με μικρή διαφορά ή δεν τον ενδιαφέρει? Δεν πρόκειται να προβώ σε αισθήσεις, σε αξιολόγηση του τι μπορεί να ήθελε κάποιος άλλος. Οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων, μηνών, του τελευταίου χρόνου με έχουν καταστήσει ιδιαίτερα επικριτικό απέναντι στην ικανότητά μου να κρίνω τι σκεφτόταν κάποιος. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Είχαμε πάρει μια απόφαση ότι θα προτείνουμε στον ελληνικό λαό το όχι. Ο ελληνικός λαός εμένα με εξέπληξε. Εγώ πρέπει να σας πω ότι μέχρι και την Κυριακή περίμενα θα κερδίσει το ναι. Είναι απίστευτος αυτός ο λαός. Έχεις κλειστές τράπεζες, ένα ολόκληρο κατεστημένο, μια σιδηρόφραχτη τρόικα να σε απειλεί με αρμαγεδόνα. Έχεις τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να δημιουργούν μια κατάσταση εμφυλιοπολεμική που ουσιαστικά να λένε στον ελληνικό πολίτη ότι αν τολμήσει να ψηφίσει όχι δεν θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Και ο ελληνικός λαός ψήφισε 62%. Τι ουσιαστικά? Να επανακτήσουμε έλεγχο σε μια διαδικασία η οποία 5-6 χρόνια τώρα συρρυκνώνει την Ελλάδα.
Πάμε να δούμε αυτό το περίφημο κλιπάκι που είχε τραβήξει ο Πολ Μέισον εκείνο το βράδυ της Κυριακής, όταν μαθαίνει το αποτέλεσμα αυτού του δημοψήφισματος. People have allowed us to return to the table with immense bargaining power and a sense of pride in them. How do you feel tonight? Well, I'm pinching myself. It's astonishing. How are you? Well, thank you, Kirasi, first. Congratulations. Do you understand this, how big it is? Yes, of course. I'm trying. Between you and me, in the middle of this struggle, I wasn't so sure that then we will manage to convince the people to win their fear. But this message is that people, if they believe in their force, if they believe that they have the right, they could overcome the fear. Jessica, thank you. The people have told Tsipras they want him to lead a fight. But that night, he decides to do it without Varoufakis. Πέστε μας την εικόνα που αντικρίζετε εσείς μπαίνοντας εκείνο το βράδυ στο Μαξίμου, γιατί έχει μια ιστορική σημασία. Με τη Δανάη, τη σύζυγό μου, ήμασταν στους δρόμους, με τον κόσμο, νιώθαμε αυτή την απίστευτη δυναμική που είχαμε νιώσει και την προηγούμενη Παρασκευή με τη συγκέντρωση που εμένα με εξέπληξε όσο αφορά τον παλμό της. Πρέπει να σας πω ότι όλες αυτές οι στεναχώριες, όλες οι στιγμές τεράστιου στρες εξαφανίστηκαν για μία-δύο ώρες. Βρισκόμουν σε μία κατάσταση όπου ένιωθα ότι κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς, ως άτομα, συνέβαινε. Κάτι πολύ σημαντικό για την Ευρώπη ολόκληρη. Ένας λαός είπε όχι στον αναρθολογισμό, γιατί εκείνο το τελεσίγραφο που μας έδωσαν την 25η Ιουνίου θα μείνει στην ιστορία της Ευρώπης ως ένα στίγμα. Όταν μπήκα στο Μαξίμου, από την πρώτη στιγμή, πριν δω καν κανέναν, πριν συνειδητοποιήσω ότι είχα δει κάποιον, ένιωσα μια ηλεκτρισμένη αρνητικά ατμόσφαιρα. Όχι απέναντί μου μόνο, και απέναντί μου, αλλά γενικότερα. Η αναντιστοιχία μεταξύ του κλίματος εφορίας στους δρόμους με το κλίμα εδώ στο Μαξίμου. Δηλαδή πήγε φόβος, ανησυχία. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς. Είναι ένα συνέστημα το οποίο το ένιωσα. Ένιωσα σαν να μπήκα σε μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα. Σε μια δυσάρεστη ατμόσφαιρα. Όταν αργότερα, κάποια λεπτά της ώρας αργότερα, είδα τον Πρωθυπουργό στο γραφείο, ήμασταν οι δυο μας, και τον είδα σε μια συναισθηματική κατάσταση, μια ψυχολογική κατάσταση, που ήταν εντελώς αναντίστοιχη με αυτά που συνέβαιναν έξω, με τον τρόπο που ένιωθα. Μου εκδήλωσε την απόφασή του, ουσιαστικά της συνθηκολόγησης, της αποδοχής αυτών που θα μας έδιναν, παίρνοντας αυτό το 62% και λέγοντας: ωραία, ελάτε τώρα, πείτε μας τι να κάνουμε. Αυτό σας το είπε τόσο καθαρά? Δεν θα σας πω ακριβώς τα λόγια που χρησιμοποίησε και δεν υπάρχει λόγος. Σημασία είναι ότι μου μετέφερε ξεκάθαρα την πρόθεσή του την επόμενη μέρα να υπάρξει ένα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών με στόχο τη συνένεση για να μετατραπεί η δυναμική του δημοψηφίσματος σε μια συμφωνία
που ουσιαστικά είναι μια συνθηκολόγηση ανεφόρων στην Τρόικα. Καταλάβατε, σας είπε, αντιληφθήκατε, εάν είχε μιλήσει με τον πρόεδρο Λαντ, με κάποιον στην Ουάσιγκτον, ο οποίος τον τρόμαξε για τον πρόεδρο. Είχαμε μια μακρά συζήτηση. Θα μου επιτρέψετε να μην αποκαλύψω ακριβώς τι είπαμε. Υπήρχε μια αίσθηση σε μένα ότι ήθελε να με πείσει ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, ότι μας έχουν εγκαταλείψει και σύντροφοί μας εντός της κυβέρνησης, οι οποίοι θέλουν μια οικουμενική κυβέρνηση, η οποία να μετατρέψει το όχι σε ναι, ουσιαστικά. Υπήρξε μια αίσθηση φόβου, υπήρξε μια αίσθηση παράδοσης. Μου ζήτησε να παραμείνω στην κυβέρνηση, σε κάποιο άλλο πόστο, γιατί γνώριζε ότι... Θα γίνανε πιο αργά αυτή η συζήτηση που λέτε, όχι, έτσι. Ή μόλις μπήκατε στην κυβέρνηση. Εκείνη τη στιγμή. Αργά. Δεν θυμάμαι ακριβώς την ώρα, αλλά μεταξύ μία, δύο και τρεις το πρωί. Του είπα ότι... Αλέξη, γνωρίζεις πολύ καλά ότι δεν με ενδιαφέρει να είμαι υπουργός. Εντάχθηκα για να αλλάξουμε την ρότα αυτού του καραβιού. Το να παραμείνω εγώ σε αυτό το καράβι, πηγαίνοντας για τα βράχια, μόνο και μόνο για να είμαι στα πράγματα, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει να είμαι υπουργός. Θα σε διευκολύνω παρετούμενος και ελπίζω ότι μέσα στις επόμενες ώρες και μέρες θα υπάρξει μία προσπάθεια να χρησιμοποιήσουμε αυτό το 62% για να επιτευχθεί η σταθεροποίηση, κύριε Παπαχέλα. Αυτό είναι το βασικό. Με αυτό το οποίο έχουμε υπογράψει και αυτό το οποίο εφαρμόζουμε τώρα, στο ασφαλιστικό που εφαρμόσαμε στο ΦΠΑ, αν είναι δυνατόν να ανεβάζεις αγαθά και υπηρεσίες στο 23%, είναι ένα σύστημα εξισώσεων το οποίο δεν λύνεται μέσα στις παραμέτρους αυτού του τρίτου μνημονίου. Είναι ο λόγος που δεν το υπέγραψα και ο λόγος που παραιτήθηκα. Φεύγοντας από εκεί, τι νιώθατε? Δύσκολο να σας πω. Ήταν τόσο ανάμεικτα τα συναισθήματα. Ένιωθα την πολύ. Να σας πω τι ένιωθα. Ένιωθα την αγωνία ότι ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος, πολύ σκοτισμένος και έπρεπε να γυρίσω εδώ. Να συγγράψω την επιστολή παραίτησής μου με έναν τρόπο που να συνδυάζει τη συντροφικότητα απέναντι στον Πρωθυπουργό, αλλά και ταυτόχρονα να διαχωρίζω τη θέση μου. Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό. Να εκφράσεις ταυτόχρονα τη συντροφικότητα σε κάποιον με το οποίο μόλις διαφώνησες έντονα, χωρίς να τον υπονομεύεις. Στο δικό σου μυαλό λύγησε, φοβήθηκε, ήταν θύμα μιας ιστορίας? Θέλω να σας πω, επειδή αρνούμε να μπω στο μυαλό του άλλου και να ερμηνεύω τις σκέψεις του άλλου, θα σας πω κάτι που μου είπε ο ίδιος. Στο κείμενο, ή αν θέλετε αυτή η αναφορά, αφορούσε ένα μεγάλο ψάρι, κάτι σαν ένα ξυφία, που έχει δαγκώσει το εκείστρι, αλλά είναι πολύ δυνατό για να το τραβήξει ο ψαράς έξω. Του τραβάνε το σκηνί, την πετονιά, τον αφήνουν, του τραβάνε την πετονιά, τον αφήνουν μέχρι να κουραστεί αρκετά, έτσι ώστε κάποιες μήνες να τον τραβήξουν. Αυτή η μεταφορά, η παραβολή, μου αναφέρθηκε από τον ίδιο. Ο Τσίπρας είναι το ψάρι σε αυτή την παραβολή, ποτέ. Τώρα, εδώ έγινε μια μεγάλη ζημιά στην ελληνική οικονομία και από τα capital controls και από όλη αυτή την αναστάτωση. Και τελικά βρεθήκαμε σε μια απίστευτη κατάσταση όπου ούτε δοκιμάστηκε η θεωρία παιγνίων, να το πω έτσι, και υπήρξε ένας συμβασμός που δεν ήταν πολύ διαφορετικός από αυτός που τα υπήρχε το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο. Εσείς προσωπικά νιώθετε μια ευθύνη γι' αυτό? Τεράστια ευθύνη, βεβαίως, απέτυχα. Στόχος μου ήταν να αναλάβω τη διαπραγμάτευση έτσι ώστε να υπάρξει μια έντιμη συμφωνία, σταθεροποίηση ελληνικής κοινωνίας, ώστε να μπορούμε μετά να έχουμε διαφωνίες μεταξύ μας για το αν θα πρέπει να φορολογείται η εργασία, το κεφάλαιο κτλ. Γιατί έτσι όπως είμαστε τώρα, δεν υπάρχει καν περιθώριο διαφωνίας μεταξύ φιλελεύθερων, αριστερών, μαξιστών κτλ. Αυτό το πράγμα που λέγεται ελληνική κοινωνική οικονομία από το 2010 μετά δεν είναι βιώσιμο. Η ευθύνη είναι μεγάλη. Θα έκανα αρκετά πράγματα διαφορετικά. Αυτό που δεν θα έκανα διαφορετικό είναι η αποφασιστικότητα με την οποία πίστευα ότι έπρεπε να έχουμε μία σταθερή γραμμή στην οποία να μην βάζουμε οποιαδήποτε αμφισβήτηση για το θέμα της διαπραγμάτευσης του χρέους, της αναδιάρθρωσης του χρέους στη βάση αυτών των swaps που είχαμε προτείνει, του χαμηλού πρωτογενούς πλεονάσματος, κάποιων βασικών κοινωνικών παραμέτρων προστασίας κοινωνικών ομάδων και μετά σε όλα τα άλλα έπρεπε να είμαστε απολύτως ελαστικοί. Το πρόβλημα, κύριε Παπαχέλα, είναι ότι θα μου επιτρέψετε να σας πω ποια είναι η δική μου η ερμηνεία για τον κύριο Σόιμπλε, για τον κύριο Ντάζιλμπλουμ, για την Τρόικα. Δεν θέλαν συμφωνία.
Εμείς θέλαμε συμφωνία. Ήμασταν έτοιμοι να κάνουμε πολύ μεγάλο συμβιβασμό. Γιατί δεν την κάναμε το Φεβρουάριο. Το Φεβρουάριο θα μπορούσε να είχατε πάρει μια πολύ καλύτερη συμφωνία. Δεν υπήρχε πιθανότητα. Δεν στη δίνανε, δηλαδή. Θυμάστε τι σας είπα προηγουμένως. Ούτε μία σελίδα προτάσεων από την άλλη μεριά. Η κρίση μου είναι ότι η ιστορία ξεκινάει από τον Ιούνιο του 2014. Όταν ο κύριος Σόιμπλε και κάποια κομβικά στοιχεία, αν θέλετε, της Τρόικας, έχασαν την εμπιστοσύνη στον κύριο Σαμαρά. Ξέραν ότι χρειάζεται ένα τρίτο μνημόνιο. Δεν εμπιστευόντουσαν μετά τις ευρωεκλογές ιδίως, παρά το δώρο της δίθεν εξόδου στις αγορές του Απριλίου, είδαν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν τράβαγε. Και αποφάσισαν να διακινδυνεύσουν με μια ανατροπή του κύριου Σαμαρά ή να αφήσουν τον κύριο Σαμαρά στην τύχη του, έτσι ώστε να εκλεγούμε εμείς και να γίνει αυτό που έγινε, να περάσει το τρίτο μνημόνιο με 250 ψήφους. Υπήρχε σχέδιο. Αυτή, προφανώς, και δεν είναι καμία συνωμοσία. Είναι απλό. Αν σκεφτείτε το από τη μεριά της Τρόικας, έχει μια λογική. Βλέπεις ότι είχαν κουραστεί να περνάνε τα μνημόνια με 2-3 ψήφους. Και την αγωνία αν θα περάσει το επόμενο μνημονιακό μέτρο ή όχι. Είχαν συνειδητοποιήσει ότι η κυβέρνηση Σαμαρά δεν έχει άλλα ψωμιά και ότι η δυναμική δική μας του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ μεγάλη. Προφανώς σκέφτηκαν ότι εάν καταφέρουν να μας οδηγήσουν εμάς στη συνθηκολόγηση, έχοντας το μαξιλάρι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι αυτός ήταν ένας τρόπος να επεκτείνουν την ελληνική κρίση. Γιατί κανένας δεν πιστεύει ότι αυτό το μνημόνιο, κανένας δεν πιστεύει ότι αυτό το μνημόνιο θα σταθεροποιήσει την ελληνική οικονομία. Έθεσα, κύριε Παπαχελά, το ερώτημα στον κύριο Σόιμπλε αυτό. Τελευταία μας συνάντηση. Και τον ρώτησα, κάποια στιγμή, γιατί είχαμε και μια καλή σχέση προσωπική, πέραν των μεγάλων αντιπαραθέσεων. Του λέω, κύριε Σόιμπλε, για την ακρίβεια, Βόλφγκαν, οι υπουργοί οικονομικών έχουν μια παράδοση να μιλάνε στον υλικό. Μπορούμε μια στιγμή να βγάλουμε τα καπέλα μας των Υπουργών Οικονομικών της Ελλάδας και της Γερμανίας? Είσαι στα πράγματα 40 χρόνια. Εγώ είμαι υπουργός βουλευτής 6 μήνες. Θέλω να σου ζητήσω μια προσωπική χάρη. Να μου μιλήσεις αυτή, να μου δώσεις συμβουλή. Αυτό το πράγμα θα το υπέγραφες εσύ. Με τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας. Εάν το υπογράψω, έστω ενθουσιωδώς, και βγούμε όλοι στην κυβέρνηση να προσπαθήσουμε να το εφαρμόσουμε, υπάρχει πιθανότητα σε 6 μήνες, 12 μήνες να μην ξαναβρεθούμε πάλι στα ίδια? Και μου είπε κάτι συγκλονιστικό, κύριε Παπαγγελά. Δεν θα το υπέγραφα, μου λέει. Ως πατριώτης. Στην κυρία Λαγκάρτ έθεσα το θέμα. Είναι βιώσιμο? Η απάντηση ήταν όχι. Η Κομισιόν, σας διαβεβαιώ, δεν το πιστεύει ότι είναι βιώσιμο. Ο κύριος Τσίπρας δεν το πιστεύει ότι είναι βιώσιμο. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο στην Ευρώπη. Κανένας να μην πιστεύει ότι αυτό το πρόγραμμα μπορεί να λειτουργήσει και όλοι να το εφαρμόζουν. Το επόμενο σχέδιο για τον Γιάννη Βαρουφάκη. Κοιτάξτε. Ένα μάθημα το οποίο έμαθα πολλά μαθήματα από αυτή τη χρονιά που πέρασε. Αλλά ένα μάθημα το οποίο νομίζω είναι κοινός νους πια για όλους μας, ανεξαρτήτως από το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε, είναι ότι το ελληνικό πρόβλημα δεν θα λυθεί μέσα από τις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης, όποιας κυβέρνησης, και εμένα να με κάνετε πρωθυπουργό, το Θεό τον ίδιο να κάνετε πρωθυπουργό, και της Τρόικας. Παράλληλα, το πρόβλημα της Γαλλίας δεν θα λυθεί στο πλαίσιο των συνομιλιών που εγώ τουλάχιστον αντίκρισα και άκουσα στο πλαίσιο του Eurogroup. Έχουμε μια ευρωπαϊκή κρίση η οποία αποδομεί την Ευρώπη. Οπότε ξεκινάμε 9 Φεβρουαρίου, κάποιοι εθεροβάμενες, μια ουτοπική προσπάθεια δημιουργίας ενός τέτοιου κινήματος πανευρωπαϊκού. Θα είναι κόμμα, θα είναι κίνημα. Κίνημα, movement, ένα κίνημα. Όπου υπάρχουν άλλοι Έλληνες. Προς το παρόν όχι. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί αν θέλετε, αυτό το κάλεσμα που θα ξεκινήσει και συμβολικά από το Βερολίνο την 9η Φεβρουαρίου με ένα απλό σλόγγαν. Ο εκδημοκρατισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε, δεν έχει δημοκρατικό έλλειμμα. Απλά δεν έχει δημοκρατία. Αυτά που σας περιέγραψα που γινόταν στο Eurogroup δεν συνάδουν καν με την λέξη.